Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μαζί μας ο κύριος Στάνος Πλεύρης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Γαβρίλο. Η κυρία Ρόζα Βρετού από το ΠΑΣΟΚ, υποψήφια ευρωβουλευτής του κόμματος του Σοσιαλδημοκρατικού Σοσιαλιστικού. Θα μας το καθαρίσετε. Είναι η κυρία Δήμητρα Σταματέλου, η οποία είναι κανονική κουκουέ. Αυτοί δεν αλλάζουν αυτά. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Σταματέλου, και ο Γιάννης Τριάδης. Εμείς είμαστε εκτός. Ούτε υποψήφοι. Εκτός νυμφώνος. Εκτός νυμφώνος. Δεν έχουμε καμία. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Γαβρίλο με δύο ερωτήματα. Ξάδερφος του κυρίου, δεύτερος ξάδερφος του κυρίου Κασελάκη από την Κρήτη, σήμερα το πρωί είχε βγει στο Sky και έκανε κάποιες δηλώσεις, μεταξύ των οποίων έχει πει ότι ο κύριος ο Κασελάκης, ο πρόεδρος, έχει έρθει για να αλλάξει την αριστερά. Πώς γίνεται αυτή η αλλαγή της αριστεράς, δηλαδή, για να καταλάβουμε κι εμείς τι θα αλλάξετε, δηλαδή. Γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο, καταλάβατε. Γιατί εγώ όταν έλεγα παλιά αριστερούς, εννοούσα τους κομμουνιστές, τους κανονικούς. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε, επειδή συναντιέμαι με μια καλή φίλη εδώ και πολλά χρόνια είχα να την δω, την κυρία Βρετού, να της ευχηθώ καλή επιτυχία στις επικείμενες ευρωεκλογές. Είναι ένας άνθρωπος που το αξίζει. Με πολιτικό λόγο, με παρουσία, με επάγγελμα. Καταρχάς έχει επάγγελμα στη ζωή της. Είναι βασικό και πρέπει να τα λέμε αυτά. Η εκπομπή, κύριε Γαβρίλο, δεν έχει τοποθέτηση προϊόντων. Ευχαριστώ, κύριε Γαβρίλο. Από εκεί και μετά. Άνθρωπος είμαι, δεν είμαι και προϊόν. Όχι, λέω στο λόγο που κάνει διαφήμιση. Στο ερώτημά σας, κοιτάξτε, έχουμε μπροστά. Αυτό κακώς το είπατε. Εγώ χιούμορ έκανα. Το ξέρω ότι κάνατε χιούμορ, εννοείται. Έχουμε μπροστά μας μια εκλογική αναμέτρηση που ασφαλώς αφορά την Ευρώπη, αλλά αφορά και το εσωτερικό της χώρας. Εγώ δεν τα ξεχωρίζω αυτά. Γιατί στην Ευρώπη έχουμε μια συγκεκριμένη ατζέντα. Απαντάτε κάτι άλλο τώρα. Το ίδιο και στην Ελλάδα. Αυτό που θέλουμε εμείς. Απαντάτε κάτι άλλο τώρα. Η στήριξη. Όχι, σας απαντάω σε αυτό που με ρωτήσατε. Πώς θα αλλάξετε, δηλαδή θέλει να αλλάξει, λέει την αριστερά. Πώς γίνεται αυτή η αλλαγή, πώς θα την αλλάξει, δηλαδή τι θα την κάνει, ας πούμε. Η αριστερά να είναι ανοιχτή στις νέες προκλήσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ένας αριστερός δεν μπορεί να προσεγγίζει τα πράγματα όπως τα προσέγγιζε τη δεκαετία του 70 και του 80. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια διεθνοποιημένη κοινωνία, μια αγορά ανοιχτή. Η Ευρώπη έχει προκλήσεις. Η κοινωνική Ευρώπη θέλει να υποστηριχτεί ο κοινωνικός πυλώνας της Ευρώπης. Εμείς αυτά τα ζητήματα προτάσουμε. Χωρίς, αν θέλετε, ιδεολειψίες, ναι, αλλά να στεκόμαστε πίσω από ταμπού. Συμφωνώ. Και για την αγορά. Ιδεολειψίες δεν πρέπει να έχετε. Για τη σχέση, αν θέλετε, εργοδοσίας και εργαζομένων. Εγώ είμαι το μεάρχης εργασίας. Ναι, προσεγγίζουμε τα πράγματα με μία προσέγγιση. Εγώ ρώτησα ότι θα πρέπει ο εργαζόμενος να στηριχτεί και από την πολιτεία μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας να ενθαρρυνθούν. Αυτή είναι η προσέγγιση της αριστεράς. Όχι, ένα λεπτό. Όχι. Αλλά δεν ρίχνουμε και στον κοιάδα τον εργοδότη. Αυτό. Είπε άλλο. Είπε να αλλάξουμε, δηλαδή να διαφοροποιήσουμε. Ότι έχει έρθει να την αλλάξει την αριστερά. Πώς θα την αλλάξει, δηλαδή τι θα αλλάξει, το ιδεολογικό πρόσημο. Ξέρω εγώ, είναι και. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μόλις πριν δύο μήνες είχε το συνέδριό του, κατέληξε στις πολιτικές του θέσεις. Εκεί καυγάς μια ομόφωνη πολιτική απόφαση. Μήπως άκουσε κανένας. Νομίζω ότι είπαμε ξεκάθαρα πράγματα και επικυρωποιούμε, αν θέλετε. Αφού τσακωθήκατε. Προγραμματικές θέσεις. Όχι, δεν τσακωθήκαμε. Πώς δεν τσακωθήκατε. Υπήρχε ομοφωνία στην πολιτική απόφαση καταρχάς. Γιατί να τσακωθούμε. Μα τι ομοφωνία, ποια είναι η πολιτική απόφαση, την ξέρουμε. Ασφαλώς την ξέρουμε. Ασφαλώς την ξέρουμε. Και ιδεολογικά, πολιτικά κινούμαστε, είπαμε, από το προοδευτικό κέντρο ως την ριζοσπαστική αριστερά. Τι είναι βάζουμε τώρα, προοδευτικό κέντρο. Βάζουμε τα ζητήματα της σύγχρονης πατριωτικής αριστερά. Το προοδευτικό κέντρο, κύριε Γαβρίλο, είναι επάγγελμα, δεν είναι ιδεολογία. Το κέντρο, ξέρετε, είναι ένα. Είναι επάγγελμα. Είναι επάγγελμα, δεν είναι ιδεολογία. Η ιδεολογία υποτίθεται ότι ασπάζεστε κάποιες βασικές αρχές του μαρξισμού-λενινισμού. Δεν τις ασπάζεται από ό,τι κατάλαβα πλέον. Όχι, η διαλεκτική του μαρξισμού χρησιμοποιείται ως εργαλείο και σήμερα. Τι εργαλείο? Δεν είναι για κλάδι. Ως εργαλείο πολιτικής ανάλυσης και προσέγγισης. Και σήμερα χρησιμοποιείται. Πού το προσεγγίσατε με βάση τη διαλεκτική? Πού προσεγγίσατε με βάση τις αρχές της διαλεκτικής? Σας είπα, η υποστήριξη του αδύναμου μέλους μιας συμπατικής σχέσης, όπως είναι ο εργαζόμενος με τον εργοδότη. Εκεί είπαμε ανεπιφύλακτα στηρίζουμε τον εργαζόμενο, σεβόμενο και τον εργοδότη. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Κατάλαβα αυτό, αλλά. Το ερώτημα πλανάτε, νομίζω, κύριε Τριάντη, Γιάννη, πλανάτε
ποια θα είναι η αλλαγή. Δεν έχω καταλάβει. Ενδεχομένως σε επόμενες μέρες, γιατί έχουμε 45 μέρες μέχρι τις ευρωεκλογές, ο πρόεδρός σας να ξεκαθαρίσει τι θέλει από την αριστερά έχετε, και πώς τη θέλει την έχετε αριστερά. Έχετε ένα δίκιο όταν βάζετε αυτό το ζήτημα. Γιατί ξέρετε, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια συζήτηση και για την αριστερά και για τη σοσιαλδημοκρατία. Ευρώπη, εντάξει, αλλά σε σχέση μιλάμε, με τον πλούτο που πρέπει να φορολογηθεί, με την κατοικία, πώς φορολογείται, με την προοδευτική φορολόγηση. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα για την, για την αριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία. Για μια σύγχρονη αναδιανομή του πλούτου, γιατί παράγεται ένα. Πώς θα γίνει αυτή η αναδιανομή. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα που απασχολούν την αριστερά. Ναι, αλλά... Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Ναι. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα έχουμε προτάγματα. Δεν είπα ότι δεν έχετε. Εγώ άλλο ρώτησα. Λέω πώς θα την αλλάξετε. Διότι να σας πω το εξής. Ζώντας σε ένα καπιταλιστικό σύστημα υπάρχουν κάποια πλαίσια που κινείται και η αγορά και τα κόμματα και οι άνθρωποι. Καπιταλισμός είναι. Παρουσιάζοντας τις θέσεις μας για το φορολογικό, μιλήσαμε για προοδευτική φορολόγηση. Μιλήσαμε για άλλο συντελεστή για τα μεγάλα. Όταν μου παίρνει τα λεφτά, προοδευτικό δεν είναι, αλλά τώρα μην μου λέτε. Τώρα... Ήταν ξεκάθαρη η πρότασή μας και, νομίζω, κύριε. Ξεκάθαρη μπορεί να είναι, αλλά η ουσία ποια είναι. Η πρόταση για τη φορολόγηση των εισοδημάτων, νομίζω, βρήκε ανοιχτή. Τα αυτιά και από τον επιχειρηματικό κόσμο. Ναι. Εγώ συναντάω και επιχειρηματίες, μικρομεσαίους. Βέβαια, εντάξει. Ήταν μια πρόταση ξεκάθαρη. Όχι, δεν σας λέω ότι δεν είναι εντάξει. Εγώ. Μιλάμε για προοδευτική φορολόγηση. Δεν σας λέω ότι αυτό δεν είναι εντάξει. Μιλάμε για δύο συντελεστές. Για να πάω τώρα, εν πάση περιπτώσει, προσπαθήσατε να μου δώσετε μια απάντηση. Σας συμμερίζουμε. Να πάω στην κυρία Βρετού. Κυρία Βρετού, εσείς στο ΠΑΣΟΚ, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, για δεύτερη θέση δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να μπορείτε να την κερδίσετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον με αυτά τα νούμερα βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Προφανώς στην κάλπη ο καθένας ψηφίζει διαφορετικά πράγματα και δεν ξέρουμε τι θα βγει. Θα το δούμε εκείνη την ημέρα. Αλλά δημοσκοπικά πάντως αυτή είναι η εικόνα. Ότι είστε τρίτη, πήγατε δεύτερη. Κάποια πράγματα γίνανε στραβά ενδεχομένως. Πήγατε τρίτη. Μίλησε και το ρωτάω όλα τα στελέχη. Αυτό ρωτάω μόνο εσάς. Δεν έχω πάρει απάντηση, θα το ρωτάω σε όλη την προεκλογική περίοδο. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι εάν έρθουμε τρίτη, εάν δεν έρθουμε δεύτερη, θα είναι πολιτική ήττα. Από τη στιγμή κατά την οποία ο ίδιος ο αρχηγός σας λέει ότι θα ιτηθεί πολιτικά το κόμμα του, προφανώς και ο ίδιος, αν έρθει τρίτος, σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγή ηγεσίας. Γιατί άμα ιτάται ένας πολιτικός αρχηγός, το έχει πει και νωρίτερα. Είναι πολύ προώρο. Ναι, είναι πολύ προώρο νομίζω να πούμε για το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Μα το είπε ο κ. Ανδρουλάκης, δεν το παγώ. Θέλω να απαντήσω συνολικά στην ερώτησή σας, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα ιδεολογικά θέματα που θέσατε πριν. Και όχι, για εσάς δεν ρωτάω ιδεολογικά, είναι λυμμένα. Είναι λυμμένα. Ένα κόμμα το οποίο είστε προς τα δεξιά. Δεν... Ναι. Είμαστε ο κύριος κορμός της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Κοιτάξτε. Εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν δύο πολιτικές στη χώρα. Η μία πολιτική είναι αυτή που λέει το κουκουέ και η άλλη πολιτική που τη λέτε όλοι οι υπόλοιποι, ο καθένας με τα δικά του λόγια. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, για μένα αλλά δεν η Νέα αλλάζει. Δημοκρατία αυτή τη στιγμή υλοποιεί την πολιτική της πλήρους αποδόμησης του κοινωνικού κράτους που υποστηρίζει η σοσιαλδημοκρατία, όσο και αν αυτό δεν αρέσει, είναι η πραγματικότητα. Σας ακούμε προσοχή, με πολύ προσοχή. Αποδομεί εντελώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και επίσης έχει έναν εσωτερικό τρόπο διακυβέρνησης της χώρας που δεν ταιριάζει καθόλου στα ευρωπαϊκά μοντέλα διακυβέρνησης. Τα λέτε, εσωτερικό τρόπο. Εννοώ λοιπόν ότι υλοποιεί ένα καθαρά μοντέλο πολύ παραδοσιακής διακυβέρνησης που ταιριάζει σε άλλες χώρες εξωευρωπαϊκού χώρου. Δηλαδή με ένα κλειστό σύστημα εξουσίας το οποίο κατανέμει τους πόρους, κατανέμει τις εξουσίες. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Είναι όπως το λέτε αυτό. Όχι, συγγνώμη, αυτό είναι όπως το λέτε ακριβώς. Είναι έτσι όπως το λέτε. Αυτό είναι ένα μοντέλο. Είναι ένα κέλυφος εξουσίας το οποίο κάνει κουμάντο. Το οποίο είναι πάρα πολύ αποθητικό για τους νέους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ αποθητικό για τον καθένα μας. Είναι πάρα πολύ αποθητικό και από τη μία λοιπόν υπάρχει. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Σα ρωτάω για εσάς και μου απαντάτε για τη Νέα Δημοκρατία. Εμένα δεν με πειράζει. Όχι, θα απαντήσω και στο κύριο ερώτημά σας. Παρντών. Απαντώ στο σκέλος που είπατε ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι. Παρακαλώ. Δεν είπα όλοι. Δεν άκουσα τι είπα. Είπα υπάρχουν διάφορα κόμματα, υπάρχουν δύο πολιτικές. Η πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος που είναι τελείως διαφορετική. Και οι πολιτικές που ασκείται οι υπόλοιποι, αλλά με τις διαφοροποιήσεις που είχε ο καθένας ανάλογα με την πολιτική του φόρμα και με την ιδεολογική του προσέγγιση στα πράγματα. Αυτό είπα. Όμως εδώ
εγώ σας ρώτησα για σας τι θα κάνετε άμα βγείτε τρίτη και μου λέτε τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μου θέσατε πει, δύο ερωτήματα. Τι κάνει ο Δημοκρατία, θα πει ο κύριος εδώ πέρα, ο οποίος μου θέσατε, ο κύριος είναι, είναι στο σύστημα ο κύριος και αυτός, στο σύστημα είναι. Μου θέσατε δύο στο σύστημα του Κέλυφους. Όχι, ο κύριος Πλεύρης είναι συστημικός τύπος. Δεν είναι. Μου θέσατε δύο διαφορετικά ερωτήματα, οπότε τώρα θα απαντήσω και στο κύριο ερώτημά σας, που είναι τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω λοιπόν ότι αφενός μεν είναι πολύ πρόωρο να πούμε τι θα συμβεί στις ευρωεκλογές. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει το διακύβευμα των ευρωεκλογών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ως ψήφος διαμαρτυρίας ενδεχομένως για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον τόπο μας, αλλά κυρίως για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, σε μια ιστορική συγκυρία πάρα πολύ δυσμενή. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα καθόλου. Ούτε για την Ελλάδα μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, αλλά ούτε για την Ευρώπη συνολικά. Κατά συνέπεια, το τι θα συμβεί εσωτερικά στο κόμμα της αντιπολίτευσης, το όποιο και αν είναι αυτό που θα έρθει τρίτο, νομίζω ότι θα είναι η συζήτηση για τις 9 Ιουνίου το βράδυ. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο κόμμα και νομίζω ότι θα φέρουμε σε πέρας οπωσδήποτε το να πείσουμε τον κόσμο στο ποια είναι η πρότασή μας για τον ευρωπαϊκό χώρο και πώς αυτή συνυφαίνεται με τα ελληνικά δεδομένα. Παρατηρείτε όμως, επειδή μου πήγε για κοινωνικό κράτος και σοσιαλδημοκρατία και άλλα τέτοια παρόμοια, τα είπε και ο κύριος Γαβρίλος, έχετε παρατηρήσει ότι την Ευρώπη την κυβερνάει δεξιά και πάει και προς τα περισσότερο δεξιά. Αυτό πρέπει να αντιστρέψουμε. Πάει και αυτό είναι. Αυτό θα το αντιστρέψουμε, κύριε Χατζή. Συγγνώμη. Εσείς έχει επιβάλει την αξία εσείς δεξιά, ακόμη και στο Λαϊκό Κόμμα. Παρντών. Και στους φιλελεύθερους. Παρντών. Και για το μεταναστευτικό. Όχι, εδώ. Το όπα, 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 για το οικονομικό. Όπα, όχι, γιατί εδώ. Παρακαλώ, εδώ έχετε θέμα. Γιατί όταν στις εκλογές του 2015 βγήκατε, είπατε και το λέγατε προεκλογικά, εμείς θα πάμε να αλλάξουμε την Ευρώπη. Και τι αλλάξαμε την Ευρώπη. Υπάρχει αμφιβολία, υπήρχε ένα συμβιβασμό. Υπήρχε το ένα, υπήρχε το άλλο. Εντάξει, τι να πούμε δηλαδή. Δεν το ξέρατε. Δεν το ξέραμε. Πώς δεν το ξέρατε, αφού ο κύριος Τσίπρας είχε στείλει. Να ήταν οι προοπτικές και άλλοι σχετισμοί. Είχε στείλει Μιλιό, Δραγασάκη. Θα με ακούσετε τώρα. Παλεύαμε και με την Ιταλία, Μιλιό, Δραγασάκη, Σταθάκη και άλλους Τινές. Τους είχε στείλει στην Ευρώπη για να καταλάβουν τι γίνεται. Και γυρίζουν αυτοί να καταλάβουν τι γίνονται. Θα σας το πω το παρασκήνιο τώρα, δεν το ξέρετε ενδεχομένως. Και στο γραφείο του βρήκαν τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών Οικονομικών τότε, τον κύριο Χουχτέλ. Τον κύριο Βαρουφάκη. Και βρίσκω τον κύριο Βαρουφάκη και του βγάζει την απ' έξω. Και μου λέτε τώρα ότι δεν ξέρατε. Πώς δεν ξέρατε? Δεν ξέρατε ότι η Ελλάδα είναι υπόχρεση σε ορισμένα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν ξέρατε ότι η χώρα ήταν μπαταρισμένη? Λέγατε για τον Μελχαρδούβαλη. Όχι, θα τα πω. Και όχι, με την Ιταλία μαζί και με την Ισπανία προσπαθήσαμε και με την Πορτογαλία να φτιαχτεί ένα μέτωπο. Εμένα με νοιάζει τι, με ποιους προσπαθήσατε. Εγώ είμαι πολίτης. Αυτό δεν και έφαγα το πακέτο. Αυτό έγινε τώρα. Υπογράφηκε ένα τρίτο μνημόνιο. Αυτό λίγο είναι. Όχι, δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο. Αντί για τον Μελχαρδούβαλη που φαγωθήκατε. Έμεινε η χώρα όρθια, δεν ήταν το ίδιο το μνημόνιο. Τίποτα δεν ήταν. Μπροστά στο μνημόνιο ήταν. Τίποτα, μαρουλόφιλα. Τι ήταν, να σα πει ο Πλεύρης. Που τα ξέρει, που είναι... σε κάθε περίπτωση η χώρα το 2018 βγήκε και από τα μνημόνια. Ναι. Βγήκε και από τα μνημόνια. Αφήσαμε 37 δις τα ταμεία και τώρα έχουμε 5 χρόνια. 37 δις υπερηφανεύεστε. Έχουμε κυβέρνηση. Το μισό ΣΥΡΙΖΑ, μου τζώνει γιατί τα αφήσατε. Έχουμε από εμά τα πήρατε. Έχουμε κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Και βλέπουμε ένα εθνικό σύστημα υγεία να καταραίει. Ένα εθνικό σύστημα εκπαίδευση να καταραίει. Όχι, δεν είναι μαύρα. Αλλά να μην πούμε για το εθνικό σύστημα υγεία. Να πούμε, αλλά είναι μαύρα όλα. Όχι, δεν είναι μαύρα. Δεν είναι μαύρα. Θα δούμε και τα θετικά ποια είναι. Θα τα πει ο κύριος Πλεύρης. Θα μας τα πει να δούμε ποια είναι. Έρανε το κόμμα, θα μιλήσει τώρα. Αλλά... Η κυρία Σταματέλου. Δεν κατέστρεψε τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ με 4 χρόνια διακυβέρνηση. Εγώ είπα αυτό. Όχι. Μόνο σας το λέτε. Εσείς το είπατε. Εγώ δεν είπα περί καταστροφής. Δεν μίλησα. Δεν είπα ότι το είπατε, το λέω εγώ. Εσείς δεν το λέτε ότι την καταστρέψατε. Εγώ δεν το λέω. Λοιπόν. Λέω, δεν καταστρέψα. Α, δεν καταστρέψα. Εντάξει, ωραία. Η κυρία Σταματέλου λοιπόν έχει το λόγο. Κοιτάξτε, εσείς ουσιαστικά την καταγγέλλετε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την καταγγέλουμε και το αίτημά μας είναι αποδέσμευση εδώ και τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, πώς πάτε όμως εκεί, αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση. Θα συμμετέχουμε στις ευρωεκλογές. Δεν είναι αντιφατικό καθόλου. Στις ευρωεκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Ευρωκοινοβούλιο θα συμμετέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα μέχρι ότου αποδεσμευτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που ελπίζουμε. Να έρθουν έτσι εξελίξεις σκεφτεί... στους λαούς της Ευρώπης και στο δικό μας λαό, που να γίνει ωραία. Σύντομα. Εγώ αντιλαμβάνομαι βεβαίως αυτή σας την θεώρηση, γιατί έτσι προτάσετε από την ιδεολογία σας και την πολιτική σας. Κοιτάξτε, έχετε σκεφτεί όμως, ένα λεπτό, για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει παραλλήλως να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε ένα καθεστώς το οποίο εσείς προτείνετε. Γιατί αν φύγουμε όπως είμαστε τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε χάπι δεν βρίσκουμε στα φαρμακεία. Ενώ θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή
το δικό σας κόμμα να κυβερνάει τη χώρα για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς πώς θα γίνει? Σαφώς, όχι να μας διώξουν, όχι να γίνει. Καταλάβατε τι λέω. Τρόπο να γίνει με τη θέληση του ελληνικού λαού, αποδέσμευση με ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν κρίνεται δυστυχώς κατά τη γνώμη μου αυτό τον Ιούνιο που μας έρχεται, θα καλέσουμε όσους μας ακούνε, θα καλέσουμε τους εργαζόμενους, θα καλέσουμε την νεολαία, θα καλέσουμε όποιον ψηφίζει σε όποια χώρα της Ευρώπης ή σε όλο τον κόσμο να στηρίξει το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, ακριβώς γιατί πρέπει να αποφασίσει ο καθένας. Ή θα δώσει συγκατάθεση στα αδιέξοδα που δημιουργεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα στείλει μήνυμα καταδίκης αυτής της πολιτικής. Με τους λαούς της Ευρώπης δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αυτό που καταγγέλουμε, αυτό στο οποίο εναντιωνόμαστε, είναι οι πολιτικές που αποφασίζουν, οι κατευθύνσεις που αποφασίζουν, που υλοποιούνται μέχρι κεραίας. Τα στοιχεία λένε ότι στην Ελλάδα περίπου το 90% όσων αποφασίζεται στο Κοινοβούλιο είναι κατευθύνσεις και οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι. Έτσι δεν είναι τα πράγματα. Παντού, σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει αυτό. Σε όλη την Ευρώπη. Οπότε δεν είναι και τόσο ξεχωριστό το τι γίνεται. Στις θα πρέπει να μας απασχολεί το τι κατευθύνσεις έρχονται από εκεί. Στις περισσότερες, μάλιστα, περιπτώσεις, ναι, δεν αποφασίζει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασίζουν πολυεθνικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Όχι, να μην τα ξεχνάμε. Κύριε Γαβρίλο, να τονίσουμε. Έτσι. Εδώ, να γιατί έχει σημασία να είναι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, γιατί παίρνοντας αυτό που είπατε, να το συνεχίσω, ότι στην ψηφοφορία, που έγινε για τον ρόλο των λόμπι, των πολυεθνικών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι δύο ευρωβουλευτές που καταψήφισαν ήταν οι δύο ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ακριβώς αρκεί αυτό? Όχι, βέβαια. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Γι' αυτό σας ρώτησα. Αλλά η σημασία του να συμμετέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, παρόλο που εσείς το αίτημά του είναι ξέρετε, η καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτικής. Εσείς ξέρετε. Κύριε Πλεύρη, διαβάζω τις δημοσκοπήσεις φανερές, κρυφές και τα ρέστα και παρατηρώ ότι έχετε ένα τεράστιο πρόβλημα από δεξιά. Θες αυτό το κόμμα είναι του κυρίου Βελόπουλου, θες είναι το κόμμα ανήκει με αυτό το... τον καταγέλαστο γραφικό τύπο που μας έλεγε για Καλικατζάρου στα Χριστούγεννα, αυτός ο Παπαδόπουλος, και τώρα μας έλεγε ότι για τους παπάδες ρίχνουμε και κανένα χαστούκι. Δεν ξέρω αν υπάρχει εισαγγελέα στη χώρα, αλλά μάλλον δεν υπάρχει. Να τον μπαγλαρώσει, γιατί αυτό εμπίπτει στον νόμο περί ρατσισμού, νομίζω. Λοιπόν, και βλέπω ότι η δεξιά πάσχεται. Υπάρχει ενδεχόμενο, λένε πολλοί ειδικοί, μίλησα με δύο. Πριν έρθω με δύο ανθρώπους που κάνουν δημοσκοπήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο να πάτε στο 20, 29, 28, να πάτε μέχρι εκεί, να μην πιάσετε το 30. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το δεδομένο από τη στιγμή κατά την οποία ο κόσμος είναι πασίγλιο, θέλει να σας στείλει ένα χειρό μήνυμα για μια πολιτική η οποία δεν οδηγεί πουθενά σήμερα για να ελαφρυνθεί ο ελληνικός λαός. Δηλαδή η ακρίβεια, το ένα, τα γνωστά και κυρίως τα ομόφυλα ζευγάρια που η δεξιά πτέρυγα, στην οποία ανήκετε κι εσείς, πιο δεξιά είσαστε εσείς. Γιατί είσαστε. Δεξιά είμαι, εγώ δεν έχω πει. Ναι, όχι, είστε λιγάκι. Ναι, η δεξιά είναι αυτή, εσείς είστε πιο δεξιά. Δεν είμαι και δεξιός. Δεξιός. Η Νέα Δημοκρατία και σήμερα κιόλας είναι η μέρα που ξέρω και ότι εσείς έχετε μια ευαισθησία εδώ πέρα. Είναι η απώλεια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, σαν σήμερα πριν 26 χρόνια, που ουσιαστικά έβαλε και τις αρχές και αξίες της Νέας Δημοκρατίας, όπου και έχει σχέση με αυτό το που λέτε, ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, που περιλαμβάνει ουσιαστικά από την. Από τις παρυφές της αριστεράς μέχρι την δημοκρατική δεξιά, όλο αυτό το φάσμα των πολιτών. Έρχομαι απευθείας στο ερώτημά σας. Υπάρχει ένα θέμα γενικότερα ανόδου της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα? Υπάρχει. Στην Ελλάδα αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό πολύ. Δεν έχουμε το φαινόμενο Χρυσή Αυγή. Θα σας πω όμως. Γι' αυτό είπα για ακροδεξιά. Χρυσή Αυγή. Μην τον μπερδεύουμε λίγο. Η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Η ακροδεξιά είναι κόμματα τα οποία βλέπουμε ότι ανεβαίνουν στην Ευρώπη. Εδώ πέρα στην Ελλάδα το Λαϊκό Κόμμα, το αντίστοιχο που είναι η Νέα Δημοκρατία, η σοβαρή δεξιά εκπροσωπείται πλήρως από τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τα άλλα κόμματα που ανήκουν στο Λαϊκό Κόμμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Το γεγονός ότι η φθορά του Λαϊκού Κόμματος πηγαίνει στα δεξιά του και δεν πηγαίνει προς τη σοσιαλδημοκρατία ή την αριστερά, είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίζει. Δηλαδή φαίνεται ότι οι πολίτες εκεί πέρα δεν βρίσκουν εναλλακτικές και θέλουν πιο δεξιές πολιτικές. Άρα για εμάς ποιο είναι το σημαντικό στο ερώτημα που λέτε? Το σημαντικό είναι
Και δεν θα κρύψω, το είπατε. Το βασικό πρόβλημα ως προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτή ειδικά που δεν ψηφίσαμε το νομοσχέδιο. Αυτό είναι σε ένα θεσμικό επίπεδο. Σε ένα θεσμικό. Υπάρχουν όλα τα άλλα προβλήματα, υπάρχουν. Αλλά λέω το ειδικό. Το ειδικό, το ειδικό που δημιούργησε ένα πρόβλημα στα δεξιά. Το οποίο θέλω να το ακούσετε με πολύ προσοχή, διότι θητεύσατε ως Υπουργός Υγείας. Yeah. Και εγώ το σέβομαι. Αυτό ήταν ένας ρόλος που είχατε. Προχτές, δεν θα πω το νοσοκομείο, το λέω κάθε βράδυ, θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό. Πήγα ένα δικό μου πρόσωπο στο νοσοκομείο. Με πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Τον βάλαν σε ένα ράτζο, έσπασε το ράτζο στην αρχή, φέρανε ένα δεύτερο, τον βάλαν εκεί, τον αφήσανε, 8 ώρες ήταν εκεί, που έπρεπε να του κάνω εξετάσεις του ανθρώπου, κύριος του ύπατος δηλαδή. Και μπροστά από αυτόν, αυτό είναι το χειρότερο που θα σας πω, μπροστά από αυτόν είχε πεθάνει ένας άνθρωπος. Και ήταν εκεί μια μισή ώρα ο πεθαμένος. Και γύρω-γύρω ήταν άνθρωποι με πρόβλημα. Ενημερώθηκε ο Υπουργός, εντάξει. Να μου πείτε ποιο είναι το νοσοκομείο, αυτό φαντάζομαι μιλήσατε με τον Υπουργό. Το στείλαμε, τι να κάνουμε τώρα. Συγγνώμη, το φαντάζεστε αυτό. Να πάτε στο νοσοκομείο, κύριε Πλεύρη, να εξυπηρετηθείτε, να καθίσετε. Εγώ δεν σου λέω, εντάξει, δεν είχε κρεβάτια. Είναι σεβαστό, αυτό συμβαίνει. Καθόμουν στο ράτζο. 46 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, 46 χρόνια έχω γράψει για τα ράτζα και εσύ νομίζω. Έτσι, για τα ράντζα. Υπάρχει χρόνια που δεν έχουμε πει για τα ράντζα. Περιμένετε. Έχει τον πεθαμένο. Όχι. Τώρα αυτό που μου λέτε είναι μια καταγγελία που έχει γίνει που εγώ δεν μπορώ να την αξιολογήσω. Μα τι δεν αξιολογείτε. Μα μου λέτε κάτι, θα σας πω. Πρέπει να μου πείτε ποιο είναι το νοσοκομείο, τι έγινε, ποια εφημερίδα. Να δούμε και την αξιολογήσετε. Δεν μπορούσε να είναι οποιοδήποτε νοσοκομείο. Ήμουν εκεί εγώ. Όχι, παρντών. Δεν μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Όχι, ένα λεπτό. Δεν μου το είπανε τρίτη. Το είδα εγώ ότι υπάρχει. Δεν διέκοψα κανέναν. Όχι, μην το διέκοψα. Συνεχίστε. Εγώ ήθελα να το πω για παράδειγμα. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα αλλάζετε όλη την κουβέντα. Θα έρθω σε αυτό. Γιατί εσείς λέγατε για τη φυγή στα δεξιά. Η φυγή στα δεξιά δεν έχει σχέση με αυτό που λέτε. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν γι' αυτό. Δεν φεύγουν γι' αυτό αν πάνε στην ελληνική λύση και στην Όχι, ρε, πάνε αλλού. Άρα εγώ σας λέω, εσείς με ρωτήσατε ως προς τα δεξιά. Mm. Εμείς λοιπόν, ειδικά σας λέω και κλείνω αυτό το κεφάλαιο, μάλιστα, που δεν ψηφίσαμε και το γάμο, θα πρέπει να πείσουμε τους πολίτες της Νέας Δημοκρατίας ότι οι πολιτικές κρίνονται συνολικά και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει μία δυσαρέσκεια για ένα συγκεκριμένο θέμα να δώσει δύναμη σε κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουν στην πραγματικότητα είναι να λαϊκίζουν και να προσπαθούν να καπηλευτούν το θρησκευτικό συνέστημα και μην το περνάμε τόσο αψήφιστα. Το να μιλάει για καλικάτζαρους ο κύριος Παπαδόπουλος είναι κάτι γραφικό. Το να επικροτεί όμως ότι χαστουκίζεται μέλος του κοινοβουλίου οποιοδήποτε άνθρωπος, αλλά για την ψήφο που έδωσε, δηλαδή το κυρίαρχο συγκαταγματικό δικαίωμα. Και κύριε Χατζέδο, εγώ το λέω σωστό, ξεκάθαρα. Σωστό είναι, αυτό. Είναι και μια άλλη κατηγορία. Δεν νοείται για μένα βουλευτής που δεν έχει ψηφίσει το γάμο να προσπαθεί να κερδίσει πολιτικό όφελος ο ίδιος. Το να μην το ψηφίσει είναι μια πράξη συνείδησης. Το να πηγαίνει στις εκκλησίες για να καπηλευτείς και να κερδίσεις λόγω της ψήφος του, με συγχωρείτε, αυτή είναι πράξη ντροπής για εμένα. Γιατί το να διαφωνεί σε ένα τέτοιο θέμα είναι θέμα συνείδησης. Το να λες όμως ότι εγώ δεν θα το ψηφίσω για να πάω τη μεγάλη εβδομάδα να παίρνω τα μπράβο από τους πιστούς, αυτό προσβάλλει τη χριστιανική πίστη κατά την άποψή μου και τουλάχιστον προσωπικά ποτέ μα ποτέ δεν θα θελήσω να με ψηφίσει άνθρωπος για τη στάση του νομοσχεδίου. Αυτό που είπατε τώρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα το πούμε με τα παντού. Πρέπει να σου κάνει ερωτήσεις ο κύριος Τρία. Θα πάω σε διάλειμμα, Γιάννη, και αμέσως μετά, γιατί έχω μετρήσει βουλευτή στην επαρχία. Για να καταλάβετε πώς καπηλεύονται οι βουλευτές και τη θρησκεία και τα πάντα όλα, ο οποίος βουλευτής στην επαρχία αυτός επήγε σε ένα βράδυ σε 36-38 επιταφείους. Είχε μηχανάκι, πήγαινε στον ένα επιτάφιο, πάτε και τα λοιπά, πήγαινε στον άλλον, κατάλαβες τι γινότανε. Έχω και τα ονόματα, άμα σας ενδιαφέρει. Υποψιάζομαι. Υποψιάζεστε. Θα πάω σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα επιστρέψω με τον Γιάννη Τριάντη που θέλει να κάνει ερωτήσεις. Σε όλους θέλω να κάνεις ερωτήσεις. Και επιστρέφουμε αμέσως. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, θα πάμε στο Γιάννη τον Τριάντη, τον καλό φίλο και συνάδελφο, ο οποίος θα θέσει τα δικά σου ερωτήματα. Στον κύριο Πλεύρη, καταρχάς. Είστε άνθρωπος της αγοράς. Επικοινωνείτε τον κόσμο. Ξέρετε. Ναι.
Είστε ευχαριστημένος από το καθεστώς της ακρίβειας και πολλό μάλλον συμμερίζεστε αυτό που χαρείς, χαμογελαστός, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι έχει πέσει η ακρίβεια κτλ. Διαπιστώνετε κάτι τέτοιο? Πρώτα απ' όλα, στο κομμάτι της καθημερινότητας υπάρχουν πολλά προβλήματα. Οπωσδήποτε η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και είναι ξεκάθαρο και θεωρώ ότι αφορά όλους τους πολίτες. Στο κομμάτι της ακρίβειας θεωρώ ότι γίναν τρεις παρεμβάσεις. Η μία παρέμβαση ήταν η αύξηση μισθών που έχουν γίνει, που είναι σημαντική, αλλά σε μεγάλο βαθμό απομειώνεται λόγω της ακρίβειας. Αλλά είναι σημαντικό το ότι έχει γίνει. Γίναν και πυροσβεστικές παρεμβάσεις όταν είχε εξάρσεις, ειδικά στην ενέργεια. Το τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με τον έλεγχο της αγοράς, εκεί πέρα γίνεται έλεγχος της αγοράς. Οπωσδήποτε όμως, αν μου πείτε πού θεωρώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα, είναι σε αυτό το κομμάτι, γιατί κύριε Τριάντη, υπάρχει μια εισαγόμενη κρίση που δεν αρνείται κανείς ακρίβειας, αλλά υπάρχουν και εγγενείς εσωτερικές παθογένειες που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός δεν νομίζω ότι σε κανένα σημείο ήταν ευχαριστημένος. Αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι αρχίζουν να αποδίδουν κάποια μέτρα, αλλά οπωσδήποτε απέχουμε πολύ από το να φτάσουμε στο σημείο το οποίο θέλουμε, ώστε η ακρίβεια να μην ροκανίζει τις αυξήσεις των μισθών που έχουν γίνει και πραγματικά οι πολίτες να μπορούν να βρίσκονται σε μια κατάσταση που τα χρήματα που παίρνουν να έχουν πολύ καλύτερη αγοραστική. Μήπως θυμάστε πότε άρχισαν οι έλεγχοι, οι σοβαροί έλεγχοι? Ναι, γι' αυτό σας λέω, σε αυτό το κομμάτι νομίζω... Αν ήταν με καθυστέρηση και ήδη είδαμε την ακρίβεια να επελάβει. Και να σας πω, η ακρίβεια, έχετε ένα δίκιο, έχει το εξής προβληματικό. Και αύριο το πρωί να καταφέρουμε να σταματήσουμε τον πληθωρισμό, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά οι τιμές επέστρεψαν. Πρέπει να γίνει και η από... πώς λέγεται, ο αποπληθωρισμός για να δούμε σοβαρές μειώσεις. Άρα, με ειλικρίνεια να λέμε ότι αυτό το πρόβλημα, εγώ σας το λέω, είναι το πρόβλημα που στην καθημερινότητα μπορούμε εδώ να κάνουμε κουβέντα, όπως είπατε, μπορεί ο άλλος να πει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην υγεία και αυτά. Αυτό που πραγματικά σήμερα που μιλάμε είναι νούμερο ένα πρόβλημα καθημερινότητας, είναι ακρίβεια και θεωρώ ότι έχουν γίνει σωστές παρεμβάσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ένταση για να έχουν πολύ πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Έχω δύο ερωτήσεις για τους εκπροσώπους, να πω, του κεντροαριστερού τόξου. Εν πάση περιπτώσει. Για τον Κουκουέ έχεις τίποτα? Έχω, μετά. Δύο ερωτήσεις σύντομες, περιεκτικές για την οικονομία και θα εκτιμούσα περιεκτικές απαντήσεις και σύντομες. Στον κύριο Γαβρίλο, ποιο είναι το πρόγραμμα το οικονομικό? Είπατε για τη φορολογία. Σύμφωνοι. Και όντως, ορισμένα στοιχεία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Για να υπάρξουν χρήματα όμως στο κράτος και να μπορεί να δώσει μεθαύριο, πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οικονομικό. Ο Μητσοτάκης τι λέει? Θα κάνω επενδύσεις, θα έρθουν οι ξένοι, θα επενδύσουν εδώ, δεν θα τους φορολογήσω εν πάση περιπτώσει, θα ανέβει το... Εσείς τι έχετε ακριβώς? Κύριε Τριάντη, έχουμε ένα πρόβλημα με τις επενδύσεις στη χώρα. Άλλωστε μας χτύπησε το καμπανάκι και ο οίκος Μούντις. Είπε για επενδύσεις που είναι με γυάλινα πόδια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει στην παραγωγική δραστηριότητα της χώρας κάποια σοβαρή επένδυση. Μιλάμε για real estate και φαν που παίρνουν τα κόκκινα δάνεια. Θα ρώτησε εσείς τι λέτε. Ναι, σωστό, ακριβώς. Άρα πρέπει εσείς να δούμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ποιο είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο? Πρέπει να δούμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση ασφαλώς στον πρωτογενή τομέα που έχει εγκαταληφθεί, ακόμη και με την GAP. Που κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία ότι πήραμε τα ίδια χρήματα, αν δείτε σε σχέση με τις ενισχύσεις και με το στρατηγικό σχέδιο της χώρας, που ανακατευθύνθηκαν αυτά τα χρήματα, κυρίως σε ΑΠΕ κλπ. Εμείς λέμε σε ισχυρούς φίλους της Νέας Δημοκρατίας και όχι στους πραγματικούς αγρότες για να στηρίξουν ένα λεπτό. Το γεννή τομέα. Εδώ υπάρχει θέμα. Από εκεί και μετά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Όταν λέτε σε ισχυρούς φίλους, θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά να τους βγάλουμε φορά παρτίδα. Ποιοι είναι αυτοί οι ισχυροί φίλοι που τα πήρανε? Ποιοι είναι, πώς λέγονται αυτοί? Που συγκεκριμένες εταιρείες που ασχολούνται και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμένα μου αρέσει να λέω, εγώ όταν κατήγγειλα την Nestlé. Όχι, ένα λεπτό. Είναι αυτό το ζήτημα. Όχι, πώς δεν είναι. Εγώ κατήγγειλα από εδώ την Nestlé. Λέω. Και τη Pfizer. Τους κατήγγειλα εδώ, δημόσια. Λέω κάτι που δεν είναι. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Λέω κάτι που δεν είναι αληθές. Τα χρήματα γύρω στα 900 είναι εκατομμύρια που πήραν να πάνε στους αγρότες έχουν κατευθυνθεί μέσω του εθνικού σχεδίου. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Φοβάστε να τους πείτε. Όχι, δεν είναι το θέμα αν φοβάμαι. Αλλά... είναι συγκεκριμένες εταιρείες που δραστηριοποιούν. Είναι να τους ξέρει ο κόσμος. Έχει καμία αξία να τους ξέρει ο κόσμος. Τα χρήματα αυτά πήγαν στο Βρόντο. Αυτοί που τα πήραν. Γι' αυτό ρωτάω, Γιάννη, να δω. Είναι εταιρείες μαϊμούδες. Είναι εταιρείες σοβαρές. Τι διάολος είναι? Δεν
αξιοποιούνται από τον πραγματικό κόσμο για στήριξη του πρωτογενή τομέα. Έφερα ένα παράδειγμα, το Εθνικό Σχέδιο για τον Αγρότη. Ναι, έτσι, εντάξει, ναι, μέσω της ΚΑΠ. Έφερα ένα παράδειγμα. Τώρα, αν με ρωτάτε, αν υπάρχει διαφθορά. Αν υπάρχει διαφθορά σε σχέση και με τα χρήματα που έρχονται από την Ευρώπη, ήδη εγκαλούμαστε. Τώρα, τελευταία, την προηγούμενη εβδομάδα. Γίνεται έρευνα και από την Ευρωπαία. Λογικό είναι. Για τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψη που πήγανε σε 10 μόνο εταιρείε. Όχι, δεν έχει βγει πόρισμα, προσοχή εδώ, έτσι. Είναι 2,5 δις. Έχει βγει πόρισμα. Όχι, αλλά είναι 2,5 δις. Όταν βγει πόρισμα, θα έρθετε. Είναι 2,5 δις. Φαίνεται ότι 101 έργα από τα 110 της φοράς πήγαν σε 10 εταιρείες. Σύμφωνοι, αλλά γίνεται έρευνα. Υπάρχει και ένα ζήτημα διαφθοράς. Όχι, κύριε Γαβρίλου, το ζήτημα διαφθοράς θα διαφανεί αφού καταλήξει έρευνα. Υπάρχει. Τώρα δεν μπορεί να λέμε ζήτημα διαφθοράς όταν μια έρευνα σε εξέλιξη. Υπάρχει πρόβλημα με τον ανταγωνισμό όταν για 101 έργα υπάρχει ένας μόνο ο οποίος διεκδικεί το έργο. Ναι, ποιος είναι αυτός? Εναλλάσσονταν οι εταιρείες. Ποιος είναι? Εταιρείες εναλλάσσονταν. Ποιος είναι? Αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Λέμε στον κόσμο ερήμη κουβέντες. Εγώ αυτή τη στιγμή τις εταιρείες τις βλέπω με κάποιες επωνυμίες ανώνυμων εταιρείων. με λατινικούς χαρακτήρες. Η εταιρεία έχει τίτλο. Δεν έχει σημασία. Και λέγεται One Talk. Δεν έχει σημασία. Θέλω να απαντήσω για να είμαι σαφής σε αυτό που λέω. Υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Άρα πρέπει να το δούμε και πώς στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί εμείς στεκόμαστε στο μεταποιητικό τομέα της οικονομίας και λέμε δεν μπορεί από το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο ένα 5% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση στο ΕΣΠΑ, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στον τραπεζικό δανεισμό. Αυτά είναι ζητήματα, κύριε Τριάντο, που έχουν σχέση με την που έχουν σχέση με την προοπτική της χώρας και με ένα άλλο μοντέλο που εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ λέμε. Ξέρετε, κύριε Χατζή, λέω εγώ σαν τομεάρχης εργασίας πρέπει να πάμε σε ενίσχυση του μέσου μισθού, του Έλληνα μισθού, για να φύγουμε από την κοινωνία των χαμηλών προσδοκιών με τον κατώτατο μισθό. Αυτό για να γίνει, πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να έχουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πώς θα γίνει αυτό όταν μια μικρομεσαία επιχείρηση αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για να επιβιώσει, αφού είναι αποκλεισμένη από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία? Για να σας κάνω αυτόματα, μια ερώτηση. Αυτόματα λειτουργεί αυτό που λέμε. Παρακολουθήστε με λίγο. Παρακαλώ. Ενεργοποιείται ο κοινωνικός αυτοματισμός μεταξύ εργοδοτών, μικρών επιχειρήσεων και εργαζομένων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς ως κυβέρνηση, πολλά πράγματα, 4,5 χρόνια κυβερνήσατε, 5, εντάξει, δεν μπορεί να έχει κάνει απέτηση να αλλάξει τα πάντα. Αλλά ως κυβέρνηση, ξέρετε αν κάνατε κάτι για τη μικρομεσαία επιχείρηση? Επειδή και εμείς ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Κάνατε κάτι? Τι εννοείται αν κάναμε? Ασφαλώς, είπαμε. Αφού δεν καταλάβατε, δεν έχει σημασία. Ένα λεπτό. Μην σας κουράζω. Κύριε Χατζή, ακούστε. Η χώρα τα 4 χρόνια. 37 δίστα, ναι. Είπατε προηγουμένως. Είμαστε σαν το γύρο που γυρίζει στο ψηφοπολείο και μας κόβατε πεπέτες. Αν θα έπρεπε. Και ασφαλιστικές αν θα έπρεπε. Δεν είσαστε άμεμπτοι. Κύριε Χατζή. Αν θα έπρεπε να ήταν 30-32 και να έχει ανακουφιστεί ο κόσμος, εγώ ήμουν από αυτούς και έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας που έλεγα ότι οι 120 δόσεις. Ρωτήστε στη λέξη. Οι 120 δόσεις και για τις οφειλές στη ΔΟΗ και για τα ασφαλιστικά ταμεία έπρεπε να είχαν έρθει νωρίτερα. Εγώ άλλο σαν ρώτησα. Για τις μικρομεσαίες τι κάνατε? Επιχειρήσεις εσείς, κάνατε κάτι? Είπαμε ότι υπήρχε ένα έλλειμμα κάτω από τις πολιτικές που μας επιβλήθηκαν. Ένα λεπτό. Υπήρχε ένα έλλειμμα. Σύμφωνοι. Αφού λοιπόν ήρθανε, κάνατε αυτά που κάνατε, δεν έχει σημασία. Έχουμε βγει στο ξέφωτο, λέμε να ανασάνει ο κόσμος. Για μισό λεπτό με το ξέφωτο τώρα. Δεν είμαστε από το 18 είμαστε έξω από τα μνημόνια. Δεν πρέπει να το συζητάμε αυτό. Να τα συζητάμε όλα, αλλά όμως. Πώς θα σε εμπιστευτεί ένας πολίτης σήμερα, εμένα, εσάς, τον Α, τον Β, όταν προηγουμένως έχω προηγηθεί, έχω κάνει μια πολιτική για τους μικρομεσαίους και τους είχα τάξει λαγούς με πετραχίλια. Δεν τα έκανα και ξανά έρχομαι και τους ξαναλέω τα ίδια. Κύριε συγχωρείτε, δηλαδή, αυτό είναι ένα ερώτημα, δηλαδή, πώς θα γίνει? Έχουμε κάνει μεγάλη αυτοκριτική. Το Πασόκ έκανε για τους μικρομεσαίους. Άλλαξε πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ χειρίστηκε. Τι να το κάνουμε, δηλαδή, να το αποκρύψουμε από τον ελληνικό λαό? Χειρίστηκε ένα τρίτο μνημόνιο. Βγήκε η χώρα από τα μνημόνια. Έχουμε βγει. Μα κάτι, θα τα καταργήσετε. Έχουμε βγει. Ναι, το καταργήσετε.
Το 18 βγήκαμε. Όχι, από το 15 είχατε πει go back, κυρία Μέρκελ, τι go home. Υπήρχε αυτός ο συμβιβασμός. Έχουν τι να κάνω τώρα. Θέματα. Ο άλλος πήγε σαν ψήφισε. Έχουν κρυθεί αυτά τα θέματα. Αλλά ο, έχουμε βγει 5 χρόνια από τα μνημόνια. Πάμε κάθε για 6 μέρα, χρόνια. Κάθε μέρα πάμε, συμφωνώ. Πάμε για 6 χρόνια και ολοκληρώνουμε αυτό. Γιατί πώς θα με πείστε τώρα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Η μάνα μου σα ψήφισε, κύριε. Η μητέρα μου σα ψήφισε. Παρά το γεγονό του Στεφανόπουλου αυτή όλη η οικογένεια. Ψήφισε, ναι. Γιατί. Γιατί δουλεύανε μια ζωή με τον πατέρα μου και παίρνανε σπίτια, διαμέρισματα. Μην φανταστείτε 500 που έχουν άλλοι, παίρνουν κάποια σπίτια. Λοιπόν, λέμε, με κοιτάτε. Και σου λέει, θα μου καταργήσει τον έμφυα. Έτσι σκέφτηκε η κυρία Θεόνη. Δεν ήταν αυτονόητο, τώρα, κύριε Χατζή. Δεν ήταν αυτονόητο ότι. Ψήφισε Μητσοτάκη, δεν τα είδε 30. Δεν ήταν αυτονόητο. Δεν ήταν αυτονόητο. Δεν ήταν αυτονόητο. Οπότε δεν ήταν αυτονόητο. Δεν ήταν αυτονόητο ότι θα βγαίναμε από τα μνημόνια. Σήμερα που έχουμε βγει από τα μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία, και ολοκληρώνω, κύριε Τριάντη. Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι έχει πετύχει ένα οικονομικό θαύμα. Και ήρθε πριν λίγες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης και μας λέει: δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να δώσω έστω αυτό το επίδομα, το μικρό επίδομα στους συνταξιούχους. Αυτά δεν πρέπει να τα συζητήσουμε. Και το κάνετε σαν να. Τι να συζητήσουμε. Σαν υποψήφιο βουλευτή. Πριν 6 χρόνια να συζητήσουμε. Ένα λεπτό που τι έγινε ρωτάνε, με τα μνημόνια. Ρωτάνε αν υποψήφιο βουλευτή. Αυτό το έζησε ο ελληνικός λαός, μάτωσε ο ελληνικός λαός. Αλλά έχουμε βγει από τα μνημόνια. Θα σας δείξω το βίντεο μετά. Υποψήφιος ευρωβουλευτής δικό σας. Δεν θέλω να τον προσβάλλω τον άνθρωπο γιατί αν ήταν εδώ τον ρώταγα. Του λένε να δώσουμε, έλεγε εδώ, θα εκεί, θα και τα λοιπά. Του λένε που τα λεφτά δεν είναι, είναι συγκεκριμένα. Το Σιωτέρα μετανοίξει, έχει 100, δεν μπορεί να δώσει 300. Λέει 400 δις η Ευρώπη. Να πάρουμε από αυτά. Πας στην Ευρώπη, να τους πεις νόμερο 400 δις που έχουν, να δώσεις εσύ. Αυτά δεν γίνονται, λέμε στην Πάτρα. Ελάτε, Γιάννη, στην κυρία. Είναι παρεμφερές το ερώτημα. Ένα σοβαρό κόμμα που φιλοδοξεί να επανακάμψει στην εξουσία. Τέλος πάντων, όπως είναι το Πασόκ. Επειδή γίνεται κουβέντα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ανέφερε ο κύριος Γαβρίλος, είναι χιλιάδες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάντως το Πασόκ, με συγχωρείτε, διακόπτω, επί παλαιότερη, επί εποχής κανονικής. Αυτό επικαλέστηκα, λέω, με προηγούμενη εμπειρία και με φιλοδοξία. Από τις παλιότερες εποχές σχολείου, το Πασόκ ήταν αυτό που στήριξε. Όσο ήταν. Η Ελλάδα έχει ιστορία. Δεν ενισχύσω. Και κάπως φτάσαμε το 2000. Πώς στήριξε, δεν μιλάω τότε. Μην πούμε που έφτασε την νοσοκομιακή δαπάνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, κύριε Πλεύρη, από το 7 ως το 9 η νοσοκομιακή δαπάνη εκτοξεύτηκε τόσο όσο δεν είχε εκτοξευτεί ποτέ στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Σωστά το λέτε, αλλά συνεχίστε. Το μείζον αυτό πρόβλημα της οικονομίας. Υπάρχει σοβαρό πρόγραμμα που να πει όχι γενικά να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες. Ποιες μικρομεσαίες? Να υπάρξει. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία δεν θα μελετήσει ένα μήνα, δύο, τρεις, θα κάτσει κάτω να δει ποιες πουλάνε. Ποιες. Έχουν βιωσιμότητα. Βεβαίως. Αλλιώς, αυτά είναι όλα στον αέρα. Είστε στην καρδιά του ζητήματος. Συμφωνούμε απολύτως μαζί σας. Και εγώ προσωπικά, αλλά και το Πασόκ συμφωνεί. Ναι, χρειαζόμαστε ένα διαφοροποιημένο οικονομικό μοντέλο, αλλά όχι ένα μοντέλο το οποίο θα είναι μόνο μέσα στο μυαλό μας και όχι πάνω στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα χρειάζεται μελέτη, ανανομό, τι παραγωγικές δυνατότητες έχει, τι παραγωγικό δυναμικό έχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Επίσης, προσφέρουμε δυνατότητες σπουδής σε χαμηλής ποιότητας πανεπιστημίων, μη δημόσιων πια, οι οποίοι θα πρέπει να στελεχώσουν την αγορά εργασίας και αυτό είναι το δυναμικό το οποίο θα πρέπει να πλησιώσει τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τρίτο και κυριότερο. Λέτε, θα έπρεπε. Σωστά. Και τρίτο και κυριότερο. Αν υπάρχει κάτι υπαρκτό στα χέρια σας. Θα σας πω αμέσως. Και τρίτο και κυριότερο, νομίζω, πέραν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα, υπάρχουν νέοι τομείς της βιομηχανίας και υπάρχουν και ορισμένοι τομείς της ελληνικής βιομηχανίας οι οποίοι είναι εύρωστοι και έχουν μεγάλο εξαγωγικό προϊόν και συμμετέχουν πάρα πολύ στο ΑΕΠ, οι οποίοι χρειάζονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ορίζοντα πολύ μεγάλη ενίσχυση και πολύ μεγάλη διεκδίκηση εκ μέρους μας, ώστε προϊόντα τα οποία θα έχει ανάγκη ο ευρωπαϊκός χώρος για τα επόμενα 10-20 χρόνια, να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε ένα κομμάτι συμμετοχής στην παραγωγή. Πολύ καλά τα λέτε. Και ένα κομμάτι προσωπικά να δω συγκεκριμένα πράγματα στο μέλλον. Η παραγωγή ιατρική και ερώτηση για την κυρία Σταματέλου. Το φάρμακο, φαντάζομαι, συμφωνείτε απόλυτα που μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης καταφέραμε να υπάρξει ένα αναπτυξιακό κλόμπακ και αυτή τη στιγμή πήγε και ο Πρωθυπουργός στην Τρίπολη,
Δύο μονάδες ξεκινούν και από τα 420 εργοστάσια φαρμάκου της Ευρώπης, τα 40 βρίσκονται στην Ελλάδα. Χάρη είναι ένας τομέας. Χάρη στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, όχι χάρη στην ελληνική. Δεν ξέρω αν τη φαρμακευτική θα πάνε χρόνο με τον χρόνο. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να καρποθεί ω έργο τη Ευρώπη. Και όμω, κύριε Χατζή, πρέπει να δούμε πόσοι οφείλουν και τι γίνεται. Πολλοί έχουν μεγάλο πρόβλημα οικονομικό. Γνωρίζετε τα θέματα ιατρικά. Το υπήρχε το πρόβλημα του clawback, που το clawback μπήκε ακριβώς για τον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης που είπατε. Και για πρώτη φορά υπήρξε και κυβέρνηση αποτέλεσμα. Που συνδύασε το clawback με την παραγωγική διαδικασία. Έλεγε, αν παράγεις, σου μειώνεται το clawback. Και έτσι πήγαν, δεν έχω πρόβλημα να πω και τα ονόματα. Αυτό αφορά τους φαρμακοβιομήχανους, κύριε Πλεύρη. Δεν τεράστιες. Αφορά τον κόσμο που αγοράζει φάρμακα. Αφορά απολύτως τον κόσμο, καθόλου, με συγχωρείτε. Γιατί όλο και οι φαρμακοβιομηχανές φτιάχνουν φάρμακα και αν φτιάχνουν φθηνό φάρμακο οι φαρμακοβιομηχανίες. Γιατί αν έχεις εργοστάσια, έχεις φθηνό φάρμακο. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Σημαίνει ότι το κράτος αγοράζει φθηνά και όχι δίνει στον πολίτη. Δεν είναι έτσι αυτό. Και άμα κάνεις και διαπραγματεύσεις τα ακριβά φάρμακα, όπως κάναμε, διαπραγματεύσεις τα 200 εκατομμυρίων, σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες ασθενείς έχουν πρόσβαση. Και θα σας πω και κάτι στα θετικά και προκαλώ τον οποιονδήποτε να βγει να τα διαψεύσει. Η πρόσβαση που έχει ο Έλληνας ασθενής στα ακριβά φάρμακα δεν την έχει κανένας Ευρωπαίος. Κανένας. Ο Γερμανός αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης από ό,τι έχει ο Έλληνας. Κύριε Πλεύρη, το πετυχαίνουμε αυτό και λόγω του clawback. Τους παίρνουμε πίσω 60 και 70% από τη φαρμακοβιομηχανία. Παίρνουμε 60 και 70%. Όχι μόνο. Ζούμε στον ίδιο τόπο. Γιατί αλλά πάμε μετά στους ιδιώτες παρόχους. Οι ιδιώτες πολιοφυλέτες έχουν γίνει πλέον. Υπάρχει πρόβλημα στους ιδιώτες παρόχους. Όλοι οφείλεται σε παρόχο. Είναι πολλοί αυτοί, είναι χιλιάδες. Στα εργαστήρια κατά βάση. Εκεί πέρα το πρόβλημα. Μιχάλη, παρεμβάσει και εκεί πέρα. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Χαίρομαι που το λέτε γιατί μας κατηγορούσαν κιόλα ότι όταν πάμε να βάλουμε χρήματα, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, φλαμπόδο. Δεν είμαστε από το ίδιο χωριό. Πηγαίναμε να βάλουμε χρήματα και λέγανε πάντα να κάνετε δώρο. Κύριε Πλεύρη, το 90% των Γερμανών είναι πολύ ευχαριστημένοι από το σύστημα υγεία. Στην Ελλάδα το 90% των Γερμανών δεν έχει πρόσβαση. Κυρία Βρετού, κύριε Πλεύρη, να σεβαστούμε την κυρία Σταματήλ. Παρακαλώ. Και παρακαλώ, το πες. Εντάξει. Για την εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Ορίστε, ναι. Έχετε πει ότι θέλει το κόμμα σας, επιδιώκει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ταυτόχρονα και από το ΝΑΤΟ, αν και δεν απατώ. Σοσιαλισμό να κάνει θέλει. Όλο το πακέτο. Σας παρακαλώ. Σοσιαλισμό, αλλά μην την κάνουμε τώρα τη συζήτηση. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν μου επιτρέπετε. Ο σοσιαλισμός είναι ένα στάδιο μετά τον κομμουνισμό. Πριν καλέ. Όχι πριν. Λοιπόν, δεν τα μπερδεύω καθόλου. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά, σε αυτόν τον τρικυμισμένο κόσμο που ζούμε, ειδικά στη γειτονιά μας, φαντάζεστε, πες πως ο ελληνικός λαός αποφασίζει, είναι το κουκουέ και αποφασίζει να βγει. Αύριο το πρωί, φαντάζεστε τι μπορεί να γίνει με το γείτονά μας, ο οποίος είναι ένας μόνιμος μπελάς, και με τους Αμερικανούς να είναι στο πλάι του. Τι θα γίνει αυτή η χώρα, να σας δική πω... μας. Αύριο το πρωί φαντάζομαι τι θα γίνει όσο είμαστε στο ΝΑΤΟ και είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πάλι, χθες και σήμερα, συζητούσαμε τη συνεκμετάλλευση, τα σενάρια συνδιαχείρισης του Αιγαίου, γιατί πάλι συζητάμε το πώς θα στείλουμε αμυντικά συστήματα, τα S-300, στην Ουκρανία. Αυτή δεν είναι η συζήτηση των ημερών. Όχι, αυτό όντας, το έχουμε κόψει τελείως. Δεν έχουμε κόψει τίποτα, δεν έχει διαψευστεί τίποτα. Δεν έχει διαψευστεί τίποτα. Από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν το διέψευσε. Είπε ότι δεν θα κάνει εκτόσεις στην άμυνα της χώρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σταλούν στην Ουκρανία. Δεν σημαίνει ότι δεν θα σταλούν στην Ουκρανία, μη διακόπτεται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν διαψεύστηκε ποτέ. Είναι συζήτηση ακόμα. Οπότε οι κίνδυνοι για το λαό και για τη χώρα είναι υπαρκτοί και κλιμακώνονται και είναι, χτυπάει καμπανάκι τώρα, αυτή τη στιγμή όσο είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, γιατί το δόγμα ανάμεσα για τα ελληνοτουρκικά είναι βρείτε τα μεταξύ σας. Θα τραβήξουμε το αυτί στον ένα και στον άλλον, αλλά βρείτε τα μεταξύ σας. Δεν θα ρισκάρει να χάσει ένα τέτοιο σύμμαχο όπως είναι η Τουρκία το ΝΑΤΟ και βλέπουμε ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης βγάζοντας ουσιαστικά πολεμικές ιαχές και διεκδικώντας τον πρώτο λόγο σε επικίνδυνες πολεμικές συγκρούσεις, να θυμίσω χαρακτηριστικά ότι η επιχείρηση ασπίδες γίνεται από τη Λάρισα. Είναι σωστό ή όχι? Είναι αυτό ένα γεγονός που καθιστά τη χώρα στόχο αντιπίνων ή όχι? Ποιος βάζει τη χώρα πιο βαθιά και το λαό της χώρας, γιατί μη μου πείτε ότι απέναντι από τους Χούθη είναι για να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και όχι τα τάνκερ κάποιων εφοπλιστών
που περνάνε και θέλουν να το κάνουν με περισσότερη ασφάλεια. Αντίστοιχα τα πακέτα για την Ουκρανία, να θυμίσω ότι το κόστος της φρεγάτας Σίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα είναι 500.000 τη μέρα ευρώ. Δεν είναι αμελητέ αυτά τα πράγματα. Όχι, άμα δεν περνούσαν τα φορτία. Καλά, εντάξει. Και μετά θα λέγατε για την ακρίβεια. Υποθέσεις. Και πολύ καλές υποθέσεις. Πραγματικό. Καλά, άμα κλείσει και δεν περνάνε τα πλοία από εκεί, μετά όλο αυτό θα πέσει πάνω μας. Πολύ καλά κάνουμε ήδη και κάνουν τον κύκλο. Ήδη κάνουν τον κύκλο. Και πολύ καλά κάνουμε και προστατεύουμε τα ελληνικά πλοία που περνάνε από εκεί. Τους Έλληνες εφοπλιστές. Οι Έλληνες εφοπλιστές. Α κόψουν το λαιμό τους. Ένα κομμάτι και του ΑΕΠ της χώρας. Μεγάλο κομμάτι. Εκτός άμα εσείς θέλετε να τους εξαφανίσουμε. Μεγάλο κομμάτι. Ή μάλλον κάποιο άλλο σε αυτό το τραπέζι να πει θέλω να τους εξαφανίσουμε τους εφοπλιστές. Κύριε Πλεύρη, θα γίνουν όλα με τη σειρά τους. Μην βιάζεστε. Ένα-ένα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για τους κινδύνους που μας βάζετε. Είστε δίπλα στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Που ισοπεδώνει τη Γάζα και επειδή ήσασταν και υπουργός υγείας μέχρι πρόσφατα, ο διάδοχός σας, ο κύριος Γεωργιάδης, επισκέφθηκε το Υπουργείο Υγείας την ίδια στιγμή που δεν έχει μείνει πέτρα από νοσοκομείο στη Γάζα, που βρίσκουν ομαδικούς στάφους στα νοσοκομεία που ισοπαίδωσε το κράτος με τον οποίο είστε αγκαλιά. Τις σύραγγες που αυτό χρησιμοποιούνταν. Είναι. Καλά, πείτε πάλι το παραμύθι, δεν πείθηκαν έναν πια, τελείωσε στις 9 Οκτωβρίου. Εμά, εμεί με τη διεθνή νομιμότητα. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει ιδεολογικές σχέσεις με τη Χαμάς, έχει με τους λαούς του κόσμου. Εσεί όμως στην πραγματικότητα στηρίζετε. Έχετε πάρει θέση και έχετε ταυτιστεί με αυτούς που είναι απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Ούτε τα προσχήματα. Είστε με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που παράνομα κατέχει τα Παλαιστινιακά εδάφη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ισραήλ αμήνεται απέναντι. Όχι, 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 όχι. Τρομοκρατική επίθεση. Είμαστε περήφανοι που καταδικάζετε την επίθεση τη Χαμάς. Κύριε Πλεύρη, σε παρακαλώ. Την καταδικάζετε τη Χαμάς. Εσείς καταδικάζετε τη σφαγή του Ισραήλ. Γιατί δυσκολεύεστε. Γιατί δυσκολεύεστε. Καταδικάζετε τη σφαγή του Ισραήλ. Εγώ λέω ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι στη Χαμάς. Απέναντι στη Χαμάς. Εσείς καταδικάζετε την τρομοκρατία. Εσείς θέλετε να έχει κράτος ο Παλαιστινιακός λαός. Ο Παλαιστινιακός λαός πάντοτε στα πλαίσια των ψηφισμάτων που έχει πει ο ΟΗΕ. Δεν τηρούνται τα ψηφίσματα αυτά και το ξέρετε. Αυτή είναι η επίσημη ελληνική θέση. Εγώ όμως σας λέω άλλο. Είναι Παλαιστινιακό κράτος, Οκτώβριο, το 1967. Θέλετε να μιλάτε μόνο σας, θέλετε να μιλάμε παράλληλα. Τον Οκτώβριο που έγινε η επίθεση της Χαμάς, την καταδικάζετε. Καταδικάζετε την 75χρονη κατοχή του Ισραήλ στα Παλαιστινιακά εδάφη. Να ασχοληθούμε με τα συμφέροντα της χώρας που πρέπει να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η δυσκολία του Κουκουέ να καταδικάσει τη Χαμάς και την επίθεση. Να δούμε τα συμφέροντα της χώρας. Δεν το κάνει μόνο το Κουκουέ. Δεν σας ενοχλεί. Δεν σας ενοχλεί που το κοκκουέ αυτή τη στιγμή. Ντροπή στην κυβέρνηση. Δεν καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς. Αλλά εσείς δεν το βλέπετε αυτό. Μόνο εγώ το βλέπω αυτό. Ότι ο εκπρόσωπος του κοκκουέ δυσκολεύεται να πει ναι. Κράτος, δολοφόνος, οτιδήποτε. Αλλά καταδικάζουμε την επίθεση της Χαμάς. Αφήστε τα αυτά. Αφού δεν την καταδικάζετε. Καταδικάστε εσείς την κατοχή. Όταν σας λέω ότι χαϊδεύετε τη Χαμάς, ενοχλείστε. Αλλά δεν την καταδικάζετε τη Χαμάς. Το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Καταδικάστε τις σφαγές 34.000 Παλαιστινίων. Μικρών παιδιών. Εσείς τώρα καταδικάστε τα. Χαμάς δεν θα μου πείτε τι θα κάνω. Αυτά, στη Σοβιετική Ένωση. Στη Σοβιετική Ένωση. Να δούμε με ψυχραιμία ποια είναι τα συμφέροντα της χώρας. Σας ρωτώ. Να δούμε με ψυχραιμία ποια είναι τα συμφέροντα της χώρας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο. Ναι ή όχι. Και εσείς λέτε όχι. Άρα προστατεύετε τους τρομοκράτες της Χαμάς. Τελεία. Το Παλαιστινιακό ξεκίνησε 7 Οκτώβρη. Εγώ δεν σας λέω αν ξεκίνησε 7 Οκτώβρη. Όχι, να μου πείτε. Την πράξη στις 7 Οκτώβρη την καταδικάζετε ή όχι. Καταδικάζετε την κατοχή 75 χρόνια. Είδατε τώρα. Άρα τελικά, επειδή 75 χρόνια κατέχει το Ισραήλ, συμπέρασμα σωστά η Χαμά. Αναμενόμενη αντίδραση. Αυτό είναι δικό σας. Αναμενόμενη αντίδραση που μπήκανε μέσα, βίαζαν γυναίκες και σκότωναν γυναίκες. Είστε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εντάξει. Είστε εκτός το εσείς μάλλον. Και δεν έχετε καταλάβει τι έχετε πει, γιατί εγώ αυτό οφείλω να πω δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω ακούσει από το Γενικό Γραμματέα. Δεν το έχω ακούσει. Αναμενόμενη αντίδραση, λέει το Κουκουέ, το ότι μπήκανε μέσα και σφάζανε στο φεστιβάλ τους άμαχους. Αυτό και το ξέρετε. Δεν έγινε ποτέ. Βγήκανε στοιχεία που δεν γίνανε έτσι ακριβώς τα πράγματα. Όπως τα πήρατε από το. Δεν έγιναν έτσι. Δεν σκοτώθηκαν κόσμος. Δεν σφάξαν κόσμο. Είστε αλακάρτ.
Ναι. Μπάσχε, τόσο, τώρα, πολύ ενδιαφέρον. Φαίνεται. Τώρα εντάξει, αυτό είναι μια κατάσταση. Δεν είναι μια κατάσταση. Έχουμε νεκρούς. Πριν είπαμε για το βουλευτή που λέτε χειροδική και εδώ πέρα έρχεται ένα κόμμα και σας λέει έχετε δεν πολύ, έγιναν έτσι. Πολύ που μπήκανε και βλέπαμε να κυνηγάνε τις γυναίκες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν όμοιροι. Όμοιροι. Οικογένειες δεν βρίσκουν τα παιδιά τους. Και έχουμε το κουκουέ να λέει δεν έγινε έτσι όπως σας τα λένε. Πώς γίνανε. Οι όμοιροι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν οι όμοιροι. Βγαίνουν συνεχώς δημοσιεύματα. Δεν υπάρχουν όμοιροι. Αλλά τους κύριε Πλεύρη, με τέτοια ψυχραιμία εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν γίνεται από την κυβέρνηση. Δεν σας ενοχλεί αυτό που ακούτε? Κοιτάξτε, τώρα. Πρέπει να κρατάμε την ψυχραιμία μας. Δεν ενοχλεί. Ότι δεν καταδικάζεται. Δεν γίνεται να φωνάζετε σε ένα πάνελ. Ότι έχετε βγάλει πολεμική αρχή και δεν σας ενοχλεί, κυρία Βρετού. Ότι αυτή τη στιγμή κάποιο μέσα στο πάνελ λέει ότι η Χαμάς ήταν αναμενόμενη αντίδραση. Ναι. Δεν σας ενοχλεί? Κύριε Πλεύρη. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Άμα δεν σας ενοχλεί, ξεκίνησαν όλα. Εμείς καταδικάσαμε την επίθεση. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Δεν ακούτε την αναμενόμενη αντίδραση. Αυτά είναι που πρέπει, πρέπει να έχετε το ρόλο του ψήφου σε προεκλογέ. Είστε μέλο τη κυβέρνηση και που μα έχει φλέξει. Δεν πρέπει να έχει φλέξει. Πρέπει να πάρετε λίγη από τη δική μα ψυχραιμία στο Πασόκ. Και μάλλον το Πασόκ επειδή πηγαίνει και από τι δύο πλευρέ. Πάντα. Όπως το συνήθιζε, όπως το συνήθιζε, πάει από εδώ και από εκεί. Δεν ακούει κανείς. Εγώ δεν μίλησα, σας άφησα. Και εγώ αποσύρθηκα από την. Ήθελα να κάνω follow-up. Δεν σας ακούει κανείς. Οπότε εγώ χάνω και τηλεφερειακές. Χάνω και τα αυγά και τα καλάφια. Πάντως, κύριε Πλεύρη, εξάρτητα από το επιμέρους δίκιο, δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς πόσες χιλιάδες νεκροί Παλαιστίνοι είναι, όχι τώρα και όχι στη Γάζα μόνο και στη Δυτική Όχθη. Βέβαια, Γιάννη, να σου πει. Στη Γάζα το όνομα σα, κύριε Πλεύρη. Αλλά και κανένα ότι είναι αναμενόμενη αντίδραση να μπαίνουν τρομοκράτες και να σφάζουν το κουκουέ. Έχετε θέμα ακοή. Όχι, μια χαρά. Παρακαλώ. Λοιπόν, σα παρακαλώ, μισό λεπτό. Καταρχάς, θέλω να πω στην κυρία Σταματέλου με πολύ σεβασμό σε αυτά που λέει ένα πράγμα. Το. Μην πω ημερομηνιστό, δεν είναι και δοκιμό. Ο Γιασέρ Αραφάτ, ο αείμνηστο, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Με τον Κλίντον να λύσει το πρόβλημα. Του δίνανε το 90% αυτό που ζήταγε η Παλαιστίνη, τον κοροϊδέψανε από την Αίγυπτο. Αυτά σας τα λέω γιατί δεν είναι δικά μου λόγια μόνο. Εγώ του έχω κάνει συνέντευξη του Γιάσερ Αραφάτ, βεβαίως δύο φορές, και έχω πάει και έχω δει και εκεί. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι κάνανε λάθη και οι Παλαιστίνοι στη λύση του προβλήματος. Δεν εννοώ στη σύραξη την πολεμική, έτσι. Εννοώ στη λύση και στις ισορροπίες που πρέπει να κρατήσουν την περιοχή. Θα πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Κύριε Πλεύρη, έχετε ένα θέμα, ακούεις? Σας μιλάω, προηγουμένως φωνάζατε, σταματήστε. Ακούς, έχω επιλεκτική ακούει. Από τα αριστερά μου που είστε εσείς δυσκολεύομαι. Ναι, αλλά να ακούτε, εννοώ... αντιλαμβάνομαι γιατί δεν ακούτε και τον ελληνικό, γιατί δεν ακούτε και τον ελληνικό λαό που έχει προβλήματα. Αυτό φταίει λοιπόν. Να πάτε σε ορειλά, ομαδικός η κυβέρνηση. Λοιπόν, νομίζω το χρειάζεστε αυτές τις μέρες. Θέλω να ξεκινήσω από την κυρία Σταματέλου και να μου εξηγήσει ότι αυτό που το ΚΚΕ λέει συχνά πυκνά, ότι με τις απεργιακές κινητοποιήσεις, με τις κινητοποιήσεις του λαού, με το ένα με το άλλο, θα οξομαλυνθούν τα πράγματα, θα είναι καλύτερες μέρες για τους εργαζόμενους. Ωστόσο, εάν με τόσες απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν γίνει και με τόσες δυναμικές παρουσίες πραγματικά του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί ουσιαστικά αυτό το κόμμα είναι που μπαίνει μπροστά, δεν έχουμε δει κατά δικά σας λεγόμενα καλύτερες μέρες. Οι εργαζόμενοι. Άρα. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Διαφωνήστε όσο θέλετε. Έχω την αίσθηση ότι μόνο έτσι. Εγώ ερώτηση κάνω. Μέρες οι εργαζόμενοι. Ορίστε. Έχω την αίσθηση ότι μόνο έτσι έχουν δει ως τώρα καλύτερες μέρες. Θέλω να πω ότι. Άρα έχουν δει καλύτερες μέρες. Αν περιμένουν. Μου λέτε, ναι. Κοιτάξτε. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι κάποια κυβέρνηση, κάποιος υπουργός θα χαρίσει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τριετίας, αυξήσεις στους μισθούς, θα πάρει μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, έτσι ώστε να μην θρηνούν η εργατική τάξη καθημερινά σχεδόν θύματα. Θα δώσει πίσω το 13ο, το 14ο μισθό στο δημόσιο, που έχουν οι μνημονιακές περικοπές. Για να βάλω και έναν αστερίσκο, ότι τα μνημόνια δεν τελείωσαν το 18. Μπορούμε να ενημερώσουμε
το ΣΥΡΙΖΑ ή όποιον άλλον πιστεύει ότι τελείωσε η δεσμεύση των μνημονίων. Υπάρχει επιστασία. Ότι λέγονται με άλλο όνομα. Ναι. Αν όχι, γιατί ο μισθός μας είναι στα επίπεδα των μνημονιακών περικοπών και δεν έχει πάει στις προμνημονιακές, στα προμνημονίων επίπεδα. Θέλω να σας πω ότι γίνονται πολύ σκληροί αγώνες και δεν είναι περίπατος όλα για την κυβέρνηση για να προχωρήσει μέτρα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μου πετάτε στο ερώτημα όμως. Ναι, αυτό που πάνω σας απαντήσω. Ότι γίνονται σκληροί αγώνες και διαπραγματεύσεις, ότι υπάρχουν κλάδοι σε διάφορους χώρους εργαζομένων, από τον τουρισμό και τις μεταφορές μέχρι το μέταλλο, που έχουν καταφέρει να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας εκεί που δεν υπήρχε καθόλου. Έχουν καταφέρει να κερδίσουν αυξήσεις στο πλαίσιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Έχουν καταφέρει να ανακληθούν απολύσεις και συνεχίζεται. Δεν είναι όλα περίπατος, το τονίζω. Ένα χαρακτηριστικό, για την κυβέρνηση εννοώ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προσπάθεια που κάνει στα δημόσια νοσοκομεία να προχωρήσει τη μετατροπή τους πλήρως επιχειρήσεις ΑΕ. Ναι. Το τελευταίο βήμα το ξέρετε, φαντάζομαι, τα απογευματινά χειρουργεία. Ναι. Δυσκολεύονται πάρα πολύ κάτω από τις παρεμβάσεις των σωματείων των εργαζομένων, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, που έφτασε μέχρι και σε νομική προσφυγή της κοινής υπουργικής απόφασης για να μην προχωρήσει αυτό το έσχος των απογευματινών χειρουργείων. Έχουν μπλοκαριστεί τέτοιου είδους κινήσεις και με παρεμβάσεις εργαζομένων. Και με την προς τιμήν τους αποχή από αυτό το μέτρο. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συντριπτική πλειοψηφία, κύριε Πλεύρη, δεν συμμετέχει. Συμμετέχει στα απογευματινά. Γιατί τα απογευματινά δεν πάει να τα κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προσπάθησαν. Οι γιατροί πάνε και τα κάνουν. Δεν κάνουν ακόμα οι γιατροί. Γιατροί έχουν γίνει σε όλη τη χώρα. Αυτό θα έλεγα στο μήνυμα. Μην επικοινωνούμε κάτι που δεν υπάρχει κιόλα. Θέλετε να μιλάτε όλοι μαζί πάλι. Θα σα πω για τον Ευαγγελισμό που δουλεύω εκεί. Ναι, προσπάθησε πάρα πολύ. Είστε εσείς? Ναι, είμαι παθολόγος στον Ευαγγελισμό. Α, μετά σας θέλω. Ωραία. Έχω παθολογικά αίτια. Ναι, τι με κοιτάς. Πήγαινε στο νοσοκομείο να κάτσεις την ουρά. Εγώ δεν πάω. Στο νοσοκομείο πρέπει να πάτε στην πρωτοβάθμια. Αν θέλετε να πάτε πρώτα στην πρωτοβάθμια. Δεν υπάρχει. Πηγαίνετε μια χαρά πρωτοβάθμια. Υπάρχει. Το κέντρο υγείας Αλεξάνδρας. Το κέντρο υγείας Αλεξάνδρας είναι κακό κέντρο υγείας είναι. Παιδιά, να σεβαστούμε. Όλα τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία είναι καλά επειδή είναι καλό το προσωπικό που δουλεύει. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι επειδή έχουμε στήριξη και υποδομές. Στον Ευαγγελισμό, για παράδειγμα, στην Γενική Εφημερία λειτουργεί ένας από τους τρεις αξονικούς λόγω έλλειψης προσωπικού. Με αποτέλεσμα αναμονές που λέτε να είναι. Νοσοκομείο δεν είναι μαγνητική. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει χώρος της υγείας που δεν θα βρείτε κάποιο τέτοιο παράδειγμα. Το θέμα είναι ότι υλοποιώντας κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ως τώρα κυβερνήσεις, δεν είναι προσωπικό ο ένας υπουργός ή ο προηγούμενος. Ο ένας παίρνει τη σκυτάλη από τον άλλον. Ο κύριος Πλεύρης έβαλε το δικό του λιθαράκι ως υπουργός υγείας και μάλιστα μέσα στην πανδημία κατήργησε, ας πούμε, την πλήρη και αποκλειστική εργασία των γιατρών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με τον εμβληματικό νόμο επί υπουργείας του. Ο καθένας κάνει και βάζει την υπόλοιπη. Να πάω και τον προσωπικό γιατρό. Μην μιλάτε, κύριε. Μεγάλη επιτυχία. Σε μένα να φέρω. Και άμα απευθύνθηκε σε εσάς. Υπουργός ήσασταν και μιλάμε για την υπόλοιπη. Ναι, μα να απάντησα σε αυτό, να μην απαντήσω. Απαντήσεις εδώ στον λόγο. Θα σας πω εγώ όταν έρθει η ώρα σας. Και με την Αράδα και παπάς. Να είσαι με την Αράδα στο παπάς. Είναι και επίκαιρο. Ορίστε. Κυρία, παρακαλώ, θέλω να ακούσω εσάς. Γιατί... Καταρχάς έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές. Όχι, να κάνω μια ερώτηση εγώ ή δεν θέλετε, άμα δεν θέλετε. Χωρίς ερώτηση δεν μπορώ. Όχι, να εγώ άμα δεν και θέλετε. Μάλιστα από εσάς. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω καθόλου σήμερα. Είστε και υποψήφια. Και όχι, δεν θέλω να στενοχωρηθείτε. Δεν στενοχωριόμαστε. Έχουμε στενοχωρηθεί τόσο πολύ από το πώς πραγματικά ταλαιπωρούνται οι άρρωστοί μας στα νοσοκομεία που δεν θα με στενοχωρήσετε. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο εσάς. Κάτι διαφορετικό αυτό που συζητάμε. Μιλάμε τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, πάρα πολύ για τη βία. Θέλω να μου απαντήσετε εσείς, που είστε Πασόκ δηλαδή, τι αστυνομία θέλετε, ξέρετε? Φυσικά και ξέρουμε. Γιατί άκουσα μια δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Φυσικά και ξέρουμε για τι αστυνομία μου, θέλουμε. Τι αστυνομία. Θέλουμε αστυνομία η οποία θα μπορεί να προστατεύει και να περιφρουρεί τα δικαιώματα των πολιτών και την ασφάλειά τους, αλλά χρειαζόμαστε ικανοποιητικούς αριθμούς και καλά εκπαιδευμένους αστυνομικούς. Άκουσα λοιπόν, και αυτό ισχύει παντού σε όλες τις υπηρεσίες. Όχι, εγώ μιλάω τι πρωτόκολλα πρέπει να εφαρμόζεται στην αστυνομία. Τα πρωτόκολλα θα τα πούν όχι, οι υπηρεσίες, κύριε Χατζή. Εσείς θα τα πείτε. Δεν θα γιατί τα πει εσείς είστε στη Βουλή, η πολιτική που αποφασίζετε. Κόμμα. Όχι, βεβαίως θα τα πείτε. Όμως τα κόμματα οφείλουν. Γενικά και αορίστως πρέπει να κάνουμε αυτό. Εγώ τα ξέρω, τα λέω και εγώ. Όπως ξέρετε, τον επικεφαλής, τον Γιώργο τον Καλιακμάνη, κατεβαίνει υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Πασόκ. Αυτό δείχνει, θα σας πω τι δείχνει αυτό σημειολογικά μόνο. Δείχνει ότι το Πασόκ προκειμένου να πει προτάσεις οι οποίες θα έχουν συγκρότηση και σοβαρότητα
και δεν θα είναι προτάσεις. Ο Καλιαγμάνης θα τα πει αυτά. Δεν θα τα πει μόνος του. Αλλά δείχνει ότι. Ο Καλιαγμάνης. Αυτά δείχνει... είναι θέματα πολιτικής βούλησης. Και πολιτικής βούλησης. Ξέρετε, ένα, να σας πω μια λεπτομέρεια συγκλονιστική. Βεβαίως. Γιατί σας είπα για τα πρωτόκολλα. Το ξέρετε ότι υπάρχει νόμος του 50, όπου στο περιπολικό δεν μπορεί να μπει παρά η αστυνομική. Αυτός θα συλληφθεί για μια παράβαση. Ή μεθυσμένος ή τρελός που έχει καταγγελθεί και τον πάνε στο τμήμα. Το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι σωστό όταν μια γυναίκα καλεί και, και κρατάνε ένα πρωτόκολλο και δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Από το 50 σας λέω, έτσι. Το συγκλονιστικό έγκλημα της κοπέλας που δολοφονήθηκε ναι, αυτό σας λέω. Στο αστυνομικό τμήμα δεν χρειαζόταν πρωτόκολλο για να γλιτώσει. Δεν χρειαζόταν πρωτόκολλο για να γλιτώσει. Όχι, συμφωνώ. Άλλο σας λέω και άλλο μου λέτε. Μην με μπερδεύετε. Εσείς δεν μπερδεύεστε με τίποτα. Όχι, άλλο σας λέω. Σας λέω τα πρωτόκολλα αυτά. Αυτά τα πρωτόκολλα πρέπει να καταργηθούν να πάμε σε άλλη. Το έχετε σκεφτεί. Βεβαίως, έχετε μια συγκεκριμένο πλαίσιο. Ότι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, η αστυνομία λέει να είναι αξιοκρατικά. Βεβαίως και πρέπει να είναι αξιοκρατική αστυνομία. Υπάρχει αμφιβολία. Δεν πρέπει επιτέλους το. Δεν πρέπει να αξιολογούνται όμως. Έχει τολμήσει μια κυβέρνηση να αξιολογήσει την αστυνομία και με μια ειδική επιτροπή για τους παπάδες. Που πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχει, ρωτάω. Κοιτάξτε, είναι απαντήστε δύο πράγματα αλληλένδετα και απαντήστε διαφωνώ. Μου. Πρέπει να γίνεται, ναι ή όχι. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει αξιοκρατία στην πρόσληψη και μετά συνεχής παρακολούθηση ποια είναι η απόδοση. Τώρα έχουν προσληφθεί κάτι. Κάποιοι. Δεν πρέπει να τους αξιολογήσουμε αυτούς που ήδη έχουν προσληφθεί. Θα πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και να τους αξιολογήσουμε. Δεν γίνεται να τους έχουμε στο δρόμο ανεκπαίδευτους ή μισοεκπαιδευμένους. Συμφωνώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ. Και να τους πούμε τώρα θα αξιολογηθείτε. Με τι είδους αστυνομία θέλετε όμως. Να είναι μια αστυνομία που μπορεί. Εκπαιδευμένη και η οποία θα παρακολουθεί και θα μπορεί να προσφέρει στον πολίτη. Θα μπορεί επίσης να έχει εσωτερική αξιολόγηση. Δεν μου λέτε κάτι. Τις λεπτομέρειες θα πρέπει να τις προτείνει. Κοιτάξτε, είναι σαν να ρωτάω εσάς. Είναι σαν να ρωτάω εσάς. Για ρωτήστε με. Σας παρακαλώ, πέστε μου στο νοσηλευτικό κλάδο τι ακριβώς πρωτόκολλα πρέπει. Εμένα. Βεβαίως. Γιατί είμαι υπουργός εγώ. Α, μπράβο, ακριβώς. Εγώ δημοσιογράφος είμαι. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να ρωτάω. Αν ήξερα τις απαντήσεις, θα σας έφερνα. Δεν τα λέγα μόνο. Είναι τη θέση μας ως Πασόκ, αν μου επιτρέψετε. Είπατε, α. Να σας πω τη θέση μας ως Πασόκ. Για ποιο πράγμα. Σε ό,τι αφορά τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Που πρέπει να τηρούν. Αστυνομία, λέω. Ναι. Ακριβώς. Πριν φτάσουμε λοιπόν στα πρωτόκολλα ασφάλειας, έχουμε δύο θεμελιώδη ζητήματα. Μου είπατε για τα πρωτόκολλα, μου υποσχεθήκατε και μου λέτε άλλα τώρα. Πρέπει να πω αυτό που προηγούνται των πρωτοκόλων. Άρα. Γιατί ξέρετε, τα πρωτόκολλα τα εφαρμόζουν άνθρωποι. Άρα. Τα πρωτόκολλα δεν τα εφαρμόζουν. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Όχι. Οι άνθρωποι λοιπόν πρέπει πρώτον να έχουν αξιοκρατικές προσλήψεις, αξιοκρατικές κρίσεις. Τα πάμε αυτά. Πρέπει επιτέλους τα κόμματα να σταματήσουν να παρισφρύνουν στις κρίσεις. Τα πάμε αυτά. Πάμε στα πρωτόκολλα. Και το τρίτο είναι τα πρωτόκολλα πώς εφαρμόζονται και πώς εκπαιδεύονται αυτοί που εφαρμόζονται. Πρέπει να αλλάξουν, σαν ρώτησα. Βεβαίως και πρέπει να αλλάξουν ολοφάνερο. Τελεία. Δεν θέλει. Όχι, όχι. Όχι κάπως καλύτερη μισθή για να μην αναγκάζονται. Τώρα είναι δυνατόν ο αστυνομικός να μείνει στα βάρα και αυθυγινά. Και άλλοι. Οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες. Και κάνοντας δεύτερη δουλειά το πρωί στον Πειραιά. Αυτό ήταν ένα τυχές περιστατικό, δυσάρεστο. Πολύ βαρύ. Και δείχνει ότι δεν φροντίζει το κράτος, αυτός που υπηρετεί στο κράτος, να μπορεί να ζήσει κανονικά σαν άνθρωπος. Αυτό δείχνει. Αυτό δείχνει. Δεν φροντίζει. Γιατί ας πούμε ο ιερέας που έκανε. Αυτή την απρέπεια και ένας επίσκοπος που βγήκε και μας έλεγε κάτι ανοησίες εκεί πέρα. Εγώ δεν φοβάμαι να το πω. Εγώ χριστιανός ορθόδοξος είμαι. Εγώ πιστεύω. Αλλά δεν μπορώ να πιστεύω αυτόν που να λέει να, τη γυναίκα τράβα σπίτι σου και μάλιστα. Δηλαδή, και πώς θα ζήσει η οικογένεια. Η γυναίκα σήμερα αφενός έχει πάρει μια άλλη διάσταση και μια πορεία η ζωή της. Και δεύτερον, δε στην κοινωνική κατάσταση. Εγώ δεν σου λέω. Δουλεύουν, δεν το πάω από την πλευρά του φεμινισμού. Από την κοινωνική πλευρά το πάω. Γένεια. Μπορεί να ζήσει μια οικογένεια με να δουλεύει ένας. Και αλλήλω μόνο οι γυναίκες έχουν. Κύριε Πλεύρη, έτσι ωραία τα έχετε κάνει. Και εσείς, κύριε. Συζήτηση. Ναι. Οι γυναίκες έχουν δυνάμεις να προσφέρουν πάρα πολύ έξω από το σπίτι. Ναι. Είχατε υποσχεθεί, γιατί το θέλω να πω σε εσάς τώρα, γιατί έχετε θέμα. Είχατε τάξει. Θέμα με 4 χρόνια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα θέματα βλέπω ότι τα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εδώ, δεν έχετε. Περνάνε οι άλλοι εδώ. Δεν έχετε. Δεν έχει δεν έχετε θέματα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει καταρρεύσει. Για να σα απαντήσω κάτι εγώ τώρα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες. Αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά στα μπαλκόνια. Και ακόμη συζητάμε. Στα μπαλκόνια. Απαντήστε μου, απαντήστε μου σε ερώτηση. Είχατε πει ότι θα κάνετε διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας.
Ναι ή όχι. Και τώρα το λέμε και θα προχωρήσει, κύριε. Γιατί δεν το κάνατε. Θα προχωρήσει. Τι πρόβλημα είχατε 4 χρόνια να μην γίνει. Γιατί φάγατε τον Νίκο. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Και το κόψαμε. Γιατί, κύριε. Γιατί, κύριε Γαβρίλο, φάγατε το φίλι. Φάγατε επειδή το απέτυχε ο Αρχιεπίσκοπος. Είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή τον κόσμο τον απασχολούν άλλα ζητήματα. Θα γίνει αυτό. Κάνετε λάθος, κύριε. Στη νέα διακυβέρνηση. Όχι, κάνετε λάθος. Έχουμε δεσμευτεί, θα γίνει. Κάνετε λάθος τώρα, απασχολούν άλλα ζητήματα. Τώρα απασχολούν ασφαλώς. Εδώ, όπως είπατε κι εσείς, χρειάζεται ο κόσμος να δουλεύει 2 και 3 δουλειές να κάνει για να τα βγάλει πέρα. Δυστυχήματα τα έχουμε. Στη 12η ώρα, στη 13η ώρα, ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης και νομιμοποίησε την δεύτερη απασχόληση. Για να δουλεύει ο κόσμος 14 και 15 ώρες την ημέρα. Αυτά είναι τα ζητήματα. Μια ακρίβεια που στα τρόφιμα έχει φτάσει στο 5,4%. Λοιπόν, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα ένα λεπτό. Είναι προτελευταία. Έχω είδηση τώρα. Μόνο τη Βουλγαρία ανταγωνιζόμαστε. Λοιπόν, έχω είδηση εδώ για τις υποψήφιες Νέας Δημοκρατίας πρόθεση ψήφου στις ευρωεκλογές. Πρώτος είναι ο Γιώργος Αυτιάς με 41,4. Δεύτερος είναι ο Πύρος Δήμας με 28,5. Τρίτος είναι ο Μημαράκης με 27,4. Τέταρτη η Ελίζα η Βόζεμπερκ με 25,6. Πέμπτος με 21,7 είναι ο κύριος Φρέντης Μπελέρης. Και έβδομος είναι με 19,7 ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Υποψήφοι μετά είναι η Ελεονόρα Μελέτη, 8η. Περίμενε, μετά από την Ελεονόρα. 16,8, 15 ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, 13,8 η Πατουλίδου, 10,8 η Μαρία Σπυράκη και 10 η Νόνη Δούνια. Λοιπόν, υποψηφιότητες ΣΥΡΙΖΑ, λέω και για ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη με 35% είναι η κυρία Μπεκατόρου. Δεύτερος είναι ο Νίκος Παπάς, ο μπασκεμπολίστας. Έχετε πολλούς παπάδες. Έχουμε. Γι' αυτό δεν κάνουν το διαχωρισμό. Ο Νίκος, έναν Πέτρο. 27,9, τρίτος ο Κώστας Αρβανίτης. Τέταρτη η Έλενα Κουντουρά. Πέμπτος ο Νίκος Φαραντούρης με 21,2. Και ο Μάριος Αφανασίου, έκτος με 17 κάτι. Μετά είναι 16,3 ο κύριος Τσίπρας. Ακολουθεί ο Βασίλης Κασελάκης, ο συγγενής. Μετά είναι ο Βάγγελος Αντώναρος με 10. Η κυρία Τσαμπαζή με 9. 7,7 η Δώρα Βιέρη. Και η Μυρτώ Κοροφέση με 7%. Στην πρόθεση ψήφου, πρόθεση λέω έτσι, 28,5 η Νέα Δημοκρατία, 13 ο ΣΥΡΙΖΑ, 10,3 το ΠΑΣΟΚ, 7,5 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 9 η Ελληνική Λύση, 1,1 οι Σπαρτιάτες, 3,4 η Πλεύση Ελευθερίας, 3,2 η Νίκη, 1,3 το Μέρα 25, 2,5 είναι η Αριστερά, 2,4 οι Δημοκράτες, ανεβαίνουν, Φωνή Λογικής 1,4, τελειώνει εδώ και εκτίμηση ψήφου τώρα που σας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα. Είναι 33,2 η Νέα Δημοκρατία, 15,1 ο ΣΥΡΙΖΑ, 12 το ΠΑΣΟΚ, 8,7 είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, 10,5 ο Βελόπουλος, 4 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 3,8 η Νίκη, 1,5 το Μέρα 25, 2,9 η Νέα Αριστερά, το πιάνει το 3 και 2,8 οι Δημοκράτες του κυρίου Λοβέρδου. Εντάξει, λοιπόν, αυτά σας τα διάβασα για να έχετε μια εικόνα. Επιτρέψέ μου να πω κάτι. Ξέρετε, για το και συγγνώμη που σας διακόψα, αλλά ήταν σημαντικό γιατί παρακαλώ, είναι μια δημοσκόπηση. Ναι, που... Αν μου επιτρέψεις, πάντα προέχει. Ναι, πάντα προέχει, έλα. Υποψήφια, ναι. Μεταξύ άλλων, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πάρα πολύ σπουδαία γυναίκα. Ποιος? Ήταν η ψυχή του Πολυτεχνείου. Ποιος? Έλπο Λεκατσά. Α, ναι, ναι, ναι. Σε ποια θέση βρίσκεται? Δεν την έχω εδώ. Και ποια είναι πρώτη? Στο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι... Η κυρία Μπεκατόρου. Μάλιστα. Okay. Η κυρία Μπεκατσά δεν τη βλέπω εδώ. Εντάξει. Καθόλου. Να χαίρεται ο κύριος Κασελάκης, να χαίρεται τη λαϊκή προτίμηση, τον κόσμο που ψήφισε. Ναι. Πάντως το δεύτερο κόμμα είναι καθαρά είναι μια ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαδικασία, κύριε Τριάντη. Με είναι μια δημοκρατική πολύ. Διαδικασία. Ο κύριος Κασελάκης έκανε και αυτός τις 5 επιλογές. Εδώ είναι ο ελληνικός λαός να αποφασίσει. Τι να κάνουμε δηλαδή. Πάντως η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη δημοσκόπηση... Εδώ η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποιεί τώρα μια υποψηφιότητα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Γιατί την εργαλειοποιεί? Ασφαλώς εργαλειοποιεί. Για ποιο λόγο? Και μάλιστα με μια προσωπικότητα που ελέγχεται, αμφιλεγόμενη, θολώνει και το μήνυμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Όλοι υπερασπιζόμαστε ανθρώπινα δικαιώματα.
δικαιώματα, κράτος δικαίου, ελληνική μειονότητα, αλλά δεν εργαλειοποιούμε ούτε χρησιμοποιούμε την ελληνική μειονότητα και δεύτερον, δεν χρησιμοποιούμε πρόσωπα που θολώνουν το μήνυμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ο φυλακισμένο εκλεγμένο δήμαρχο. Ο φυλακισμένο εκλεγμένο δήμαρχο. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κυρίαρχο σε όλα αυτά είναι ένα. Ο λαό. Ό,τι πει ο κόσμο. Ό,τι που είναι. Ο λαό είναι, αλλά δεν μπορούμε. Και να μην προσεγγίζουμε και πολιτικά. Ό,τι θέλετε, θα λέτε. Εγώ δεν σα απαγορεύω. Ούτε. Ούτε έχω κανένα πρόβλημα, ούτε λογοκρισία χρόνια. Όσο μπορεί τώρα μια τέτοια υποψηφιότητα να συμβάλλει στα εθνικά συμφέροντα και να στηρίξει τη χώρα. Εμείς είμαστε περήφανοι που είναι στο ψηφοδέλτιο ο Φρέντι. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, σας είπε ότι κάνατε κάποια ψηφουλάκια της ακροδεξιάς. Βέβαια έχετε μια φυλακισμένος δήμαρχος Χυμάρας. Κάποια ψηφουλάκια. Βρίσκεται φυλακή γιατί είναι Έλληνας. Γι' αυτόν τον λόγο είναι. Ευχαριστώ τον κύριο Πλεύρη. Θα τον στηρίξω και μέχρι τέλος. Τον κύριο Πλεύρη. Καταλαβαίνω ότι την αριστερά την ενοχλεί ο Φρέντι Ζομπελέτη, δεν πειράζει. Ευχαριστώ τον κύριο Γαβρίλο πάρα πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Βρετού. Σας εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν μ' άφησε να απαντήσω για την υγεία όμως. Δεν πειράζει να απαντήσω. Έχετε κάνει μουσικέμα. Ευχαριστώ την κυρία Δήμητρα Σταματέλου. Ευχαριστώ και τον συνάδελφό μου και φίλο μου, τον Γιάννη τον Τριάντη. Εμείς θα είμαστε κοντά σας αύριο το βράδυ, 8:30 ώρα. Για χαρά.